UEFA. Ολυμπιακός βεβαίως με νίκη κατακτά μετά το κύπελο και το πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας το 11ο double της ιστορίας τους. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Σε λίγο λοιπόν θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πάνω απ' όλα όμως, αν θέλει να συνεχίσει να ελπίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν, πρέπει να πάρει τη νίκη κόντρα στον πρώτο πόρο μέχρι στιγμής Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που έχει τη μεγάλη ευκαιρία με νίκη στο Καφτατζόγλιο να πανηγυρίσει το double, την κατάκτηση μετά του κυπέλου και του πρωταθλήματος, και βεβαίως να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ηρακλής στον δρόμο των Ερυθρολεύκων, μια ομάδα που χτίστηκε σχεδόν και πάλι από την αρχή, με την προσθήκη βεβαίως στον πάγκο του Σάβα Κοφίδη, του ανθρώπου που έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει τον Γυραιό σε μια καινούργια πορεία. Ο Ηρακλής που θέλει λοιπόν να πετύχει τον στόχο της εξόδου στο κύπελο UEFA, κόντρα στον Ολυμπιακό που είναι αποφασισμένος για την κατάκτηση των τριών βαθμών και βεβαίως να κρατήσει στα χέρια του την υπόθεση τίτλος. Από τους Ερυθρολεύκους εξαρτάται, ενώ βλέπετε τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Φίνο Καλλιώτη. Διαιτητής της συνάντησης είναι ο κύριος Τεροβίτσας, με συνεργάτες κυρίους Νικολακόπουλο και Τσούκα. Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τον Αντώνη Νικοπολίδη κάτω από τα δοκάρια. Ο Τάσος πάντως στο δεξί άκρο της άμυνας, αριστερά ο Γιωργάτος. Στο κέντρο της άμυνας, Ανατολάκης Κοστούλας. Στην μεσαία γραμμή, Ταραλίδης, Στολτίδης, Πρέντραγκ, Τζόρτζεβιτς. Και στην επίθεση, ο Ριβάλντο πίσω από τους δύο προωθημένους, τον Γιάννη Οκά και τον Ζιοβάνι. Άκρος επιθετικό το σχήμα του Ολυμπιακού, ενώ από την άλλη πλευρά ο Σάβας Κοφίδης απαντάει με τους Αμπάρι, Στεφανής, Νάουσνερ, Κατσαμπή, Σεγγυρή, Ιωάννου και Ιτάβα, Επαλέ, Φορτούζη, Παπαποστόλου και τον Παναγιώτη Λαγό. Βλέπετε την σύνθεση των γηπεδούχων με τον Σεγγυρή και τον Κατσαμπή στο κέντρο της άμυνας, Στεφανής δεξιά, αριστερά ο Νάουσνερ, Επαλέ στην δεξιά πλευρά στη μεσαία γραμμή, Ιωάννου και Ιτά και Λαγό συμπληρώνουν την μεσαία γραμμή, ενώ στην επίθεση ο Ίντερντ Φορτούζη με τον Παπαποστόλου, τον Γιάννη Παπαποστόλου. Και το παιχνίδι αρχίζει λοιπόν με τον Ηρακλή στην σέντρα. Βαθιά παλιά με τον Ανατολάκη να γυρίζει πίσω στον Αντώνη Νικοπολίδη. Και τώρα ο Ταραλίδης κοντά στην μεσαία γραμμή. Βλέπετε πως επηρεάζονται οι ποδοσφαιριστές από τις συνθήκες που επικρατούν στον αγωνιστικό χώρο, από την δυνατή βροχή. Δεν σταμάτησε παρά μόνο για 25-30 λεπτά νωρίτερα το απόγευμα. Και βεβαίως βλέπετε σε κάποια στιγμία του γηπέδου το νερό να έχει δημιουργήσει κάποιες λίμνες. Κατσαμπής θα απομακρύνει πριν η μπάλα περάσει για τον Ριβάλντο. Βαθιά παλιά από τον Λαγό προς τον Φορτούζη. Η μπάλα θα περάσει την πλάγια γραμμή. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που ακολουθείται στο Καφτατζόγλιο, ενώ βλέπετε και τον Ντούσαν Μπάγεβιτς να τα λέει με τον άμεσο συνεργάτη του, τον Μελέτη Περσία. Τους Ερυθρολεύκους έχουν ακολουθήσει περίπου 2.500 οπαδοί. Σημαντική είναι και η παρουσία των φίλων του Ηρακλή. Πάμε για ρεκόρ πράξεων. Ο Σάβας Κοφίδης, ο αντίπαλος του Ντούσαν Μπάγεβιτς στην σκακέρα του Καφτατζόγλιου. Ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ μετά την εκτέλεση, θα ακούσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες από τους δύο ρεπόρτερ, τον Γιάννη Πάγκο που καλύπτει το ρεπορτάζ του Ηρακλή και τον Λάμπρο Μπαλάφα για τον Ολυμπιακό. Γιωργάτος στην εκτέλεση αυτού του φάουλ, θα διώξει ο Αμπάρης με γροθιά, συμπάλα στο κεφάλι του Ιωάννου, ο οποίος προσπαθεί να διώξει ακόμα πιο μακριά. Στεφανής με τον Επαλέ μπερδεύονται και βλέπετε τι παιχνίδια παίζει μπάλα όταν κολλάει στα νερά. Στον αγωνιστικό χώρο, Ταραλίδες για τον Ζιοβάνι, κοντά του Σνάουσνερ. Ζιοβάνι κάνει την μπάλα, αλλά με φάουλ, όπως υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Νικολακόπουλος. Φάουλ για τον Ολυμπιακό από πλάγια θέση. Δείτε ξανά, πιέζει ο Σνάουσνερ, τραβάει από την φανέλα τον Βραζιλιάνο. Υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Νικολακόπουλο. Και πάλι αρκετός κόσμος μπροστά από την εστία του Γιώργου Αμπάρη, με τον Ανατολάκη να προωθείται από την άμυνα. Κοστούλας μένει κοντά στη μεσαία γραμμή με τον Πάντο. Ο Ριβάλντο έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ, ενώ συνεχίζει να βρέχει στο Καφτατζόγλιο.
μπάλα δεν θα περάσει. Διώχνει ο Λαγός. Προσπάθησε ο Παπαποστόλου. Ελέγχει προς τη μήνο Στεφανής. Έχει σηκώσει το Σιμεάκι στο βάθος. Ο πρώτος βοηθός. Και ενώ είδατε πως γλίστρησε στα νερά ο Κώστας Στεφανής. Μπάλα για τον Ηρακλή. Και ενώ το παιχνίδι είχε σταματήσει πολύ νωρίτερα από την υπόδειξη του πρώτου βοηθού για offside. Ο αρχηγός του Γυρεού, ο Τάσος Κατσιαμπής, έτοιμος να επαναφέρει για ένα παιχνίδι όπου θα χρειαστούν βεβαίως η δύναμη πάνω απ' όλα, αλλά αρκετή τύχη, ταχύτητα όπου μπορεί να παιχθεί, γρήγορο ποδόσφαιρο και γερά νεύρα βεβαίως για τις δύο ομάδες να μπορέσουν να πετύχουν το στόχο που έχουν θέσει. Στεφανής έδωσε ύψος την μπάλα, ο Επαλέ ελέγχει, δεν μπορεί να γυρίσει και ο Τζόρτζεβιτς θέλει να βγάλει εκεί. Πολύ δύσκολα κατάφερε ωστόσο να τροφοδοτήσει τον Ζιωβάνι. Τον ακολουθεί ο Κεϊτά, η μπαλιά του Ζιωβάνι για τον Οκά που σουτάρει μπάλα κοντράριο. Ο Αμπάρης χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία θα μπλοκάρει την μπάλα την στιγμή που μπαίνουμε στο πρώτο πεντάλεπτο και από άλλη οπτική γωνία θα δείτε πως μπλόκαρε νωρίτερα εύκολα την μπάλα ο Γιώργος Αμπάρης. Ο Πάντος υπό την πίεση του Παπαποστόλου, ο οποίος θα χρεωθεί το φάουλ στην επίθεση. Φάουλ που στήριξε ο Τεροβίτσας. Ζιωβάνι αναγκασμένος να δώσει ύψος την μπάλα. Ταραλίδης με κεφαλιά, ελέγχει ο Σνάουσνερ, ψύχρεμα στον Λαγό. Αυτός θα περάσει τον Αμπιουλαγέ και η Τά, τον οποίο παρακολουθεί ο Στολτίδης. Δυναμική παρέμβαση εκεί από τον Τάσο Πάντο, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Σε πλάγιο. Πλάγιο που εκτέλεσε ο Πάντος για τον Ζιωβάνι. Πίσω στον Ταραλίδη. Ζητάει την μπάλα ο Στολτίδης, κόντρα στην παλιά του αγάπη. Ηρακλής Στολτίδης δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Οκά. Ο Λαγός για τον Φορτούζη. Ο Ηρακλής που θέλει να βγει στην κόντρα, δείτε πόσο δύσκολα όμως κοντρολάει την μπάλα ο Φορτούζη. Και ενώ αφήνει το πλεονέκτημα ο Τεροβίτσας, στην συνέχεια θα δει ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπότε θα σφυρίξει το φάουλ που έγινε νωρίτερα στον επιθετικό του Ηρακλή και το βλέπουμε σε επανάληψη από την προβολή του Ταραλίδη. Έτοιμος ο Ζωέλε Παλέ να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συνεχίζει να βρέχει στο Καφτατζόγλιο, βλέπετε βεβαίως με κάπως μειωμένη ένταση σε σχέση με πιο πριν το απόγευμα. Εκτελεί απευθείας με δύναμη ο Επαλέ, μπάλα κοντράριο, ο Τζόρτζεβιτς ελέγχει έξω από την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού και βγάζει δεξιότερα για τον Οκά. Ποιος θα μπερδευτεί καθώς η μπάλα κολλάει, ο Σνάουσνερ θα κερδίσει πάσα για τον Κεϊτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους παίχτες των δύο ομάδων. Ένα ακόμη δυναμικό μαρκάρισμα εκεί από τον Ιωάννου. Λαγός δεν κατάφερε να κοντρολάρει όπως θα ήθελε. Ξέφυγε ο Στολτίδης. Θα κάνει το λάθος ο Τζόρτζεβιτς. Ο Λαγός και πάλι. Τάκλιν από τον Πάντο. Βλέπετε με πόση δύναμη παίχτες των δύο ομάδων προσπαθούν να κερδίσουν την μπάλα και πόσο δύσκολο είναι να κοντρολάρουν. Βαθιά παλιά από τον Λαγό με στόχο τον Παπαποστόλου. Κεφαλιά του Ανατολάκη σε ένα σημείο όπου ο Γιωργάτος είναι σε καλύτερη θέση από τον Παπαποστόλου. Παλιά προς τον Τζόρτζεβιτς. Κεφαλιά του Στεφανή. Ελέγχει ο Στολτίδης. Αφήσει ο Ανατολάκης η μπάλα πίσω στον Νικοπολίδη, ο οποίος μπροστά από τον Επαλέ θα απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Ζιωβάνι. Θα διώξει ο Σεγκυρί. Από την άλλη πλευρά προσπαθεί να ελέγξει, να κοντρολάρει ο Παπαποστόλου, ο οποίος θα κατεβάσει υπό την πίεση Ανατολάκη και Γιωργάτου. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Φορτούζη θέλει να ξεφύγει. Σουτάρει μπάλα κοντράρι και καταλήγει σε κόρνερ. Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια των παιχτών του Σάβα Κοφίδη σε αυτά τα πρώτα περίπου 10 λεπτά. Βρισκόμαστε στο 7ο του πρώτου μηχρόνου. Πάντα 0-0 στο Καφτατζόγλιο. Ζωντανή μετάδοση του Α. Παιχνίδι που είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Κόρνερ εκτελείται, αλλά η μπάλα έχει περάσει την τελική γραμμή από την προσπάθεια του Ζωέλε Παλέ και ο λόγος πηγαίνει στους δύο ρεπόρτερ, στον Γιάννη Πάγκο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από τον αγωνιστικό χώρο. Το ερώτημα Παντελής Καπετάνος ή Παπαποστόλου απαντήθηκε, νομίζω το ξέρουν οι φίλοι και οι φίλες που είναι στη συχνότητα του Α μαζί στην παρέα μας. Είναι ο Παπαποστόλου επιλογή του Σάβα Κοφίδη. Ας πάμε σε αυτή τη φάση, Αντρέα. Σεγκυρί θα παραχωρήσει, μάλλον ήθελε να παραχωρήσει το πλάγιο, τελικά τα κατάφερε με δεύτερη προσπάθεια. Μπορείς να ολοκληρώσεις, Γιάννη. Καλύτερα. Εντάξει, τη στιγμή που έχουμε κόρνερ. Α πούμε λίγο γρήγορα, ο Σάβας Κοφίδης προτίμησε τον Παπαποστόλου, ενώ στις περισσότερες από τις προπονήσεις προετοιμασίας είχε προτιμήσει
τον Παντελή Καπετάνιο για τους βασικούς. Είδατε πώς εκτέλεσε ο Τζότζεβιτς στο κόρνερ, καθώς εκεί το νερό δημιουργεί μια λίμνη, ίσως το πιο δύσκολο σημείο του αγωνιστικού χώρου. Η μπαλιά του Γιωργάτου για τον ΟΚΑ. Δεν υπάρχει offside. Ο Κύπριος δυσκολεύτηκε κάπως να κοντρολάρει. Πάσα για τον Ριβάλντο. Κλεισμένος από δύο αντιπάλους, θα κερδίσει το κόρνερ ο Βραζιλιάνος. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός θέλει να αρχίσει να πιέζει κάπως, όσο μπορεί να του δοθεί ευκαιρία. Δείτε και πάλι μπαλιά για τον ΟΚΑ. Δεν ήταν ο Κύπριος σε θέση offside. Ο Ριβάλντο γύριζε και ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ ο Βραζιλιάνος. Κάπως συρτά προσπάθησε να το εκτελέσει. Παρέμβαση από τον Λαγό και πλάγιο τώρα. Σε πρώτο πλάνο ο Παναγιώτης Λαγός. Ο Ταραλίδης έτοιμος να το εκτελέσει. Σε ένα σημείο που ο Σνάουτσνερ θα ελέγξει. Ο Κάς κατάφερε να κερδίσει προς τιμήν. Δυναμικά ο Παναγιώτης Λαγός θα κερδίσει από τον Κύπριο. Θα τροφοδοτήσει τον Παπαποστόλου. Η κόντρα ευνοεί και πάλι τον Ηρακλή. Και ο λόγος αμέσως στον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο. Καλησπέρα, Αντρέα, κυρίες και κύριοι, και από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Για την ώρα, ευχαριστημένος ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Δεν κάνει πολλές παρατηρήσεις στους παίχτες του. Όσο αφορά την ανάπτυξη, είναι δύσκολο. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες μπαλιές να τροφοδοτηθούν οι τρεις επιθετικοί του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, στην άμυνα, περιμένει από τους παίχτες του να μην αφήνουν τον Ηρακλή να βγει σε κάποια κόντρα, είτε με τον Φορτούζη είτε με τον Παπαποστόλου. Όταν είναι δύο, θέλει πάντα να υπάρχουν τρεις παίχτες πίσω. Όταν υπάρχει μόνο ο Φορτούζη, όπως στην προηγούμενη φάση που ο Ολυμπιακός ήταν στην επίθεση, θέλει τουλάχιστον δύο παίχτες πίσω να μην ευθυνδιαστεί ο Ολυμπιακός. Παρέμβαση του Αμπντουλαγέ Κεϊτά, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα από τον Γιωργάτο. Τον τροφοδοτεί, τον επαλέκει, γλιστράει ο Κοστούλας. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να απομακρύνει. Γέμισμα από τον Κεϊτά και δείτε πόσο δύσκολο ο Ανατολάκης θα διώξει σε κόρνερ. Νικοπολίδης και ο Κοστούλας παίρνουν θέση σε αυτήν την στημένη φάση. Εκτελεστεί και πάλι τον Επαλέ. Για μία ακόμη φορά η μπάλα στην εκτέλεση του Καμερουνέζου θα περάσει την τελική γραμμή και σηκώσει ξανά το σημαίακι στο βάθος ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Τσούκας. Είδαμε για λίγο όρθιο και τον Σάβα Κοφίδη για κάποιες οδηγίες που μεταφέρει στους παίχτες του. Και ητά όπως. Ταραλίδης προς τα πίσω στον Πάντο. Μπάλα κολλάει ξανά. Παρ' όλα αυτά ο Ριβάλντο επέστρεψε την μπάλα στον Τάσο Πάντο, ο οποίος κάλυψε. Ταραλίδης για τον Στολτίδη, υπό την πίεση του Λαγού, κάθετα στον Γιωργάτο. Αυτός παίζει το 1-2 με τον Ζιοβάνι. Μπαλιά ξανά προς τον Βραζιλιάνο που όμως δεν είχε κάνει την κίνηση. Και ο λόγος στον Γιάννη Πάγκο. Γιάννη. Να αναφέρουμε μερικά από τα νούμερα που συνοδεύουν την σημερινή αναμέτρηση, γιατί νομίζουμε ότι έχουν ενδιαφέρον. Αλλά ας δούμε αυτή την πάσα το Επαλέ. Μπαλιά για τον Λαγό που δεν ήταν σε θέση offside. Ο Ταραλίδης σε πλάγιο. Ναι, Γιάννη. Παέρα κλείσε εξέδωσε 20.000 εισιτήρια. 18.000 έχει στη διάθεσή της και τα διέθεσε φυσικά. Και ο Ολυμπιακός πήρε 2.000 εισιτήρια. Το γέμισμα από τον Ιωάννου, η κεφαλιά του Ανατολάκη. Ελέγχει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα ο Κοστούλας που τροφοδοτεί τον Πρέντραγκα Τζότζεβιτς. Ζιοβάνι. Και αμέσως η κίνηση από τον ΟΚΑ, αλλά ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να τον τροφοδοτήσει. Λάθος του Πάντου στην παλιά του Παπαποστόλου. Δεν κινήθηκαν ούτε ο Επαλέ, ούτε ο Φορτούζη και ελέγχει τώρα Γιωργάτος, ο οποίος θα αλλάξει και πάλι το παιχνίδι από την δεξιά πλευρά, αλλά θα στείλει την μπάλα σε πλάγιο out, θέλοντας να τροφοδοτήσει είτε τον Ταραλίδη είτε τον Γιάννη ΟΚΑ. Η αντίδραση στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ακούμε τον Λαμπρό Μπαλάφα. Ζήτησε από τον Πάντο πριν είχε την ευκαιρία να δώσει την μπάλα με την μία, όχι κοντινές μπαλιές από τους αμυντικούς. Παπαποστόλου. Αντίπαλο τον Ανατολάκη. Σέντρα με στόχο τον Φορτούζη. Έχει ανέβει και ο Στεφανής από την δεξιά πλευρά. Μπερδεύονται οι δύο παίχτες του Ηρακλή. Έξυπνα εκεί ο Κοστούλας θα καταφέρει όχι μόνο να κερδίσει την μπάλα, να τροφοδοτήσει και τον Τζότζεβιτς, ο οποίος αφήνει για τον Ταραλίδη. Ο Ολυμπιακός στην μια κόντρα τώρα με τον Ταραλίδη, όμως βλέπετε πόσο δύσκολα να μπορέσει. Προσπάθησε να ελέγξει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Επαλέ για τον Κεϊτά. Άνοιγμα δεξιότερα στον Φορτούζη. Που είδε τον Παπαποστόλου, δοκίμασε να τον τροφοδοτήσει, αλλά ήταν σε καλύτερη θέση να σταματήσει την πορεία της μπάλας ο Ανατολάκης. Παλιά από τον Στολτίδη, ο Σνάουτσνερ πρώτου ο Κά θα κερδίσει κεφαλιά. Ο Ριβάλντο μάχεται εκεί με τον Λαγό, θα χάσει από την παρέμβαση του Ιωάννου ο Βραζιλιάνος. Και τώρα ο Λαγός αφήνει στον Παπαποστόλου. Η κίνηση από τον Κεϊτά, ο Παπαποστόλου θέλει να αποφύγει τον Ανατολάκη, θα κάνει το σουτ, θα μπλοκάρει ο Νικοπολίδης. Πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για ό,τι αφορά το σουτ του Παπαποστόλου για τον Ηρακλή. Δείτε ξανά. Ο Νικοπολίδης έπεσε στην δεξιά του γωνία και μπλόκαρε σταθερά. Το 0-0 παραμένει την στιγμή που οδεύουμε για το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Φορτούζη
Μπαλιά σε θέση offside θα σηκώσει στο βάθος ο δεύτερος βοηθός για να υποδείξει σε αντικανονική θέση τον Παπαποστόλου. Και βλέπετε οριακή η θέση του Παπαποστόλου την στιγμή που δέχεται την μπαλιά. Νικοπολίδης για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Ηρακλής δείχνει πως μπροστά και στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού έχει με τον Παπαποστόλου κυρίως ταχύτητα. Τώρα ο Γιωβάνη για τον Τζόρτζεβιτς, ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού όμως θα χάσει αυτή την μοναδική στιγμή. Πέφτοντας στο έδαφος, δείτε και πάλι πόσο έξυπνα ο Γιωβάνη βρίσκει τον συμπαίκτη του στον κενό χώρο. Δεν είναι το καλό πόδι, ή τουλάχιστον έτσι όπως έβαλε το σώμα του ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε με το εξωτερικό μέρος του αριστερού ποδιού. Αυτό είναι το καλό πόδι του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Αλλά έτσι όπως τοποθέτησε το σώμα του, δεν ήταν σε θέση να απειλήσει με αυτόν τον τρόπο την εστία του Αμπάρη. Ταραλίδης. Από την πίεση του Εκεϊτά διαμαρτύρονται για φάουλ οι παίκτες του Ολυμπιακού και Τεροβίτσας θα σφυρίξει. Έστω και καθυστερημένα, καθώς η παρέμβαση του Αντουλαγέ Εκεϊτά πάνω στον Ταραλίδη ήταν αντικανονική. Το 0-0 παραμένει ένα παιχνίδι που βεβαίως ζημιώνεται, ενώ βλέπουμε σε επανάληψη το φάουλ του Εκεϊτά, από τις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου. Και βλέπετε πως οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπαθούν να ενισχύσουν την προσπάθεια των παιχτών του Ντούσαν Μπάγεβιτς στο κυνήγι των τριών βαθμών και βεβαίως του τίτλου. Γιωργάτος αλλάζει με τον Τζόρτζεβιτς. Πάσα και πάλι στον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκει τρόπο να τροφοδοτήσει δεξιά τον Ταραλίδη. Αυτός θα γυρίσει παράλληλα, μπάλα φτάνει στον Ριβάλντο. Βραζιλιάνος σουτάρει, ο Αμπάρης πέφτει και μπλοκάρει. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, όπως και νωρίτερα με το σουτ του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Πάντως περιορίζει εκεί τον Κεϊτά, η μπάλα τώρα θα περάσει την γραμμή. Και είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ενώ βλέπετε σε επανάληψη το μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Γιώργο Αμπάρη. Νωρίτερα ο Πάντος κέρδισε το πλάγιο. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το 0-0 παραμένει. 15 λεπτά αγώνα στο στάδιο Καφτατζόγλιο. Με τις δύο ομάδες στο 0-0. Σε αυτό που είναι το παιχνίδι κλειδί για όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, για τις άλλες δύο κυρίως, αυτές που διεξάγονται στην Κρήτη και στο Ολυμπιακό στάδιο. Και ενώ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μάχονται για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το φάουλ στον Απάντο το είδαμε σε επανάληψη. Φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει από τα δεξιά ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Συνεχίζονται οι οδηγίες από τον πάγκο του Ολυμπιακού, από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Εκτέλεσε ο Τζόρτζεβιτς. Κοντά στο δεύτερο δοκάρι, κίνηση από τον Αμπάρη, ο οποίος θα διώξει πριν προλάβει εκεί να μπει στη φάση ο Ανατολάκης. Ο Κατσιαμπής μπερδεύεται. Ο Γιωργάτος κερδίζει ξανά την μπάλα. Μάχεται εκεί με τον αρχηγό του Ηρακλή. Στολτίδης. Από την πίεση του Κεϊτά. Μπάλα φτάνει μετά από κόντρα στον Επαλέ. Πετάει συνεχώς την μπάλα μπροστά ο Καμερουνέζος και τώρα τροφοδοτεί. Μάλλον ήθελε να τροφοδοτήσει τον Παπαποστόλου, κατάφερε να καλύψει ο Πάντος. Δεν μπορεί ο Στεφανής, σε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Είναι και η διπλή προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες των δύο ομάδων για να κοντρολάρουν την μπάλα, να βγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά είναι πολλά τα σημεία όπου η μπάλα κολλάει στον αγωνιστικό χώρο μετά την δυνατή βροχή, την καταρακτώδη βροχή που έπεσε νωρίτερα το απόγευμα. Ριβάλντο. Από αριστερά ανεβαίνει ο Γιωργάτος, ο Βραζιλιάνος είδε την κίνηση και τροφοδοτεί τον συμπαίκτη του. Ζιωβάνη τώρα. Καθυστερεί ο Βραζιλιάνος και χάνει την μπάλα από την παρέμβαση αποτελεσματική του Παναγιώτη Λαγού. Πάσα για τον Κεϊτά. Κέρδισε ο Ταραλίδης, ο Γιωργάτος τσιμπάει την μπάλα από τον Κεϊτά. Γλιστράει ο Ριβάλντο, παρόλα αυτά προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον ΟΚΑ, δεν τα κατάφερε και τώρα ο Ηρακλής. Με τον Επαλέ και τον Φορτούζη στην κόντρα. Γρήγορα είναι τέσσερις παίκτες του Ηρακλή τώρα που βγαίνουν στην αντεπίθεση. Φορτούζη, πάσα για τον Κατσαμπή. Μπερδεύεται κάπως ο Στολτίδης και θα διώξει την ίστατη στιγμή παραχωρώντας το πλάγιο. Ο Ολυμπιακός όταν βγαίνει στην επίθεση κάπως αφήνει κενά στη μεσαία γραμμή. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους παίκτες του Ηρακλή, όποτε μπορούν βεβαίως να προσπαθήσουν να βγουν στην αντεπίθεση. Πολύ δύσκολο
με τις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου πάντως. Το είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις. Ενώ τώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζει από τα δεξιά με τον Ταραλίδη. Νέο λάθος. Κέρδισε ο Σνάουσνερ. Πάσα για τον Λαγό. Κολλάει ξανά η μπάλα. Ο Ταραλίδης βρίσκει την ευκαιρία και κερδίζει την κόντρα. Ενώ ο Σνάουσνερ ετοιμαζόταν να εκτελέσει το πλάγιο. Απλά και από τις εξέδρες του Καφτατζογλίου. Γεμάται σε αυτό το σημείο ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Έτοιμος ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Θα παρουσιάσει την ομάδα του με επιθετικό σχήμα σε αυτήν την αναμέτρηση. Η νίκη είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό, ενώ είδαμε το φάουλ που κέρδισε ο Γιάννης Οκάς νωρίτερα. Φάουλ που εκτέλεσε ο Ταραλίδης για τον Ριβάλντο. Πάνω του ο Κεϊτά. Ριβάλντο στριφογυρίζει, θα χάσει την μπάλα, αλλά με φάουλ όπως σφυρίζει ο Τεροβίτσας. Δεν συμφωνεί ο Αμπτουλαγέ Κεϊτά. Το εργαλείο της μεσαίας γραμμής για τον Ηρακλή. Παίχτης που κατά κάποιο τρόπο είναι η αποκάλυψη του φετινού Ηρακλή. Όπως βεβαίως τον βλέπουμε το σύνολο των φάουλ. 9 από τους παίχτες του Ηρακλή, μόλις ένα από πλευράς των Ερυθρολεύκων. Όπως βεβαίως για να συμπληρώσουμε και οι πολύ νεαροί και ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές που έχει στην διάθεσή του ο Σάβας Κοφίδης. Τελεστής του φάουλ ο Γιωργάτος. Με δυνατά εκτελεσμένο το φάουλ, η μπάλα θα περάσει χωρίς να ανησυχεί στην άμυνα και στην εστία του ο Γιώργος Σαββάρης. Νάτος ο Στολτίδης και ένα πλάνο από την εξέδρα των φανατικών οπαδών του Ηρακλή. Λέγαμε σημαντική παρουσία τους για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας τους ώστε να διεκδικήσει μέχρι τέλους την έξοδο στο κύπελλο UEFA. Προϋποθέσεις, αν βεβαίως κερδίσει τον Ολυμπιακό, Ηρακλής μπορεί να βγει στο κύπελλο UEFA. Η παλιά για τον Λαγό αριστερά. Αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει να προλάβει. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Και ενώ φτάνουμε σιγά σιγά προς το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης, πάντα 0-0 στο Καφτατζόγλιο. Ηρακλής Ολυμπιακός. 30η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ζωντανή μετάδοση του Αλφα για ένα παιχνίδι που είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Άφησε ο Στολτίδης. Τζόρτζεβιτς, όπως νωρίτερα, προσπάθησε να σουτάρει. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ήθελε να τροφοδοτήσει τον Πάντο, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο. Από την παρέμβαση, μάλλον όχι, η μπάλα έμεινε στον αγωνιστικό χώρο και σηκώσει το Σινάκι πάντως νωρίτερα. Ο πρώτος βοηθός. Και βλέπετε σε επανάληψη. Μπάλα ίσως νοητά να είχε περάσει την γραμμή πριν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, όπως είδαμε, καθώς είχε αρκετό φάλτσο. Κεφαλιά από τον Ανατολάκη. Στολτίδης στο κοντρόλ. Ο Ταραλίδης το συγγνώμη. Ο Κάς. Θέλει να αποφύγει το μαρκάρισμα του Σνάουτσνερ. Πίεσε ο Μιροσλάβ Σνάουτσνερ. Ο πάντος για τον Ταραλίδη. Πάσα για τον Στολτίδη, κόντρα στα πόδια του Κεϊτά, ευνοεί και πάλι τον Στολτίδη. Ριβάλντο τώρα. Απομακρύνει με κεφαλιά ο Στεφανής, ελέγχει ο Φορτούζη. Πάσα για τον Κεϊτά, που βγάζει δεξιότερα για τον Παπαγοστόλο, ο οποίος δεν είναι σε θέση offside. Αυτός θα προλάβει να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Αφήσει για τον Επαλέ. Ο Μερουνέζος της προσποιήσης, θα βγάλει και την σέντρα στο δεύτερο δεκάρι. Θα παραχωρήσει την τελευταία στιγμή το κόρνερ ο Ταραλίδης που είχε επιστρέψει στην άμυνα να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Ένα παιχνίδι που μένει ανοιχτό για ό,τι αφορά τις φάσεις, την εξέλιξή τους αυτά τα πρώτα 20 περίπου λεπτά. Κόρνερ για τον Ηρακλή με εκτελεστή τον Λαγό. Αλλά θα φτάσει στον Γιωργάτο. Ολυμπιακός έχει την δυνατότητα να βγει στην κόντρα. Με Τζόρτζεβιτς που ανοίγει τώρα την μπάλα, ο Στεφανής όπως θα απομακρύνει σε πλάγιο. Παρέμβαση που καθυστέρησε τα πλάνα του Πρέντερα και ο Τζόρτζεβιτς και των συμπαικτών του. Ήταν τέσσερις αυτοί που προσπάθησαν για τον Ολυμπιακό να βγουν γρήγορα στην κόντρα. Ανάμεσα τους και ο Γιωβάνι, ο οποίος άλλαξε με τον Τζόρτζεβιτς. Λαγός θα κερδίσει. Ελέγχει τώρα ο Σεγγυρή, έτοιμος να απομακρύνει ο Μπάρκ Σεγγυρή. Λαλίδης. Να τροφοδοτήσει τον Στολτίδη, δεν τα κατάφερε. Έκοψε ο Ιωάννου, ο οποίος έχει τραυματιστεί. Και τώρα σφυρίζει ο Τεροβίτσας
έπειτα από αυτήν την σύγκρουση των μέσων των δύο ομάδων. Η διακοπή μας δίνει την ευκαιρία, ελπίζοντας να μην είναι κάτι το σοβαρό για τον Ιωάννου. Να ακούσουμε από τον Λάμπρο Μπαλάφα και τον Γιάννη Πάγκο αν υπάρχει κάτι νεότερο από τους δύο προπονητές. Λάμπρο. Ο Ντούσαν Μπαϊεβιτς νωρίτερα φώναξε στον Τζόρτζεβιτς αν μπορούσε να βγάλει την γρήγορη παλιά, να μην κουβαλάει την μπάλα όπως έκανε στην προκειμένη περίπτωση ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Με αποτέλεσμα τον προλάβει ο Στεφανής και να παραχωρήσει αυτό το πλάγιο. Σε γενικές γραμμές ο Ντούσαν Μπαϊεβιτς παραμένει ήρεμος. Κάποιες εντολές τώρα και προς τον Ταραλίδη να δίνουμε την μπάλα σίγουρα, αν μπορώ να διαβάσω σωστά τα χείλη του Ντούσαν Μπαϊεβιτς προς τον Ταραλίδη, έναν παίχτη ο οποίος πάντως γενικά το στυλ του ταιριάζει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αρκετά βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Ο Ταραλίδης είναι ένα δυνατό παιδί, μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του. Μάλιστα, αυτά λοιπόν για τον Ντούσαν Μπαϊεβιτς, για τον Ολυμπιακό από τον Λάμπρο Μπαλάφα. Γιάννη Πάγκο, σε ακούμε. Ιδιαίτερες παρατηρήσεις δεν έχει δώσει ο Σάββας Κοφίδης. Είναι όρθιος βεβαίως. Είναι η ένταση και η αγωνία του παιχνιδιού τέτοια που είναι πολύ δύσκολο για έναν προπονητή να κάθεται στον πάγκο. Ευκαιρίες δοθήσεις, μιας και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες από τον Κοφίδη. Φαίνεται ευχαριστημένος από το πώς πηγαίνει ο Ηρακλής μέχρι τώρα. Να σας πούμε ότι η Παέρακλης έχει λάβει και αυτή από μόνη της έξτρα μέτρα αστυνόμευσης του σημερινού παιχνιδιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αύξησε κατά πολύ τους ανθρώπους της ιδιωτικής αστυνομίας με την οποία συνεργάζεται. Υπολογίζεται ότι 200 σεκιουριτάδες είναι σήμερα στο Καρτατζόγλου. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Νικοπολίδη τελικά να δίνει τη λύση στην άμυνα για τον Ολυμπιακό. Πρώτου Παπαποστόλου που ζητάει συγγνώμη από τον διεθνή goalkeeper. Είδαμε ξανά την παλιά που γίνεται από τον Φορτούση. Πρόλαβε ο Νικοπολίδης εκεί. Αλλά το απλωμένο πόδι του Παπαποστόλου. Τώρα ο Αμπάρης θα βγει από την εστία του. Προλαβαίνει όμως να διώξει σε πλάγιο ο Σνάουσνερ και το 0-0 παραμένει. Στο Καφτατζόγλιο. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει το σκορ στον αγώνα με το Εγάλιο. Προηγείται με 1-0. Ο Ρακλής που θέλει βεβαίως ένα θετικό αποτέλεσμα από πλευράς της ομάδας του Νίκου Καραγιοργίου ώστε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις ελπίδες του για έξοδο στο κύπελλο UEFA. Στολτίδης θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που ετοιμάζεται σιγά σιγά ενώ φτάσαμε στο 25ο λεπτό. Και το 0-0 παραμένει στο Καφτατζόγλιο. Ο Τζόρτζεβιτς ζητάει την μπάλα από τον Γιωργάτο, αλλά τελικά ο Γρηγόριος Γιωργάτος προτιμάει να εκτελέσει απευθείας, ψάχνοντας έναν από τους επιθετικούς ή τον προθυμένο Ανατολάκη. Είναι και ο Στολτίδης στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά από τον Κέιτα. Ο Ταραλίδης προσπάθησε εκεί να κερδίσει από τον Παπαποστόλου που πήρε την κεφαλιά και πιέζει τον αντίπαλο μέσο. Ταραλίδης δεν κατάφερε να γυρίσει τον Κοστούλα και τώρα την λύση δίνει ο επιστοχωρημένος Πρέδρα και ο Τζότσεβιτς, ο οποίος τροφοδότησε τον Στολτίδη. Έκοψε ο Σνάουσνερ, τα κουνάκι του λαγού, παρέμβαση από τον Στολτίδη που παραχωρεί το πλάγιο. Ένα παιχνίδι βεβαίως όπου η εξέλιξη αυτής της αναμέτρησης επηρεάζεται σαφώς από τις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου. Παναθηναϊκός εντωμεταξύ στο Ηράκλειο προηγείται του Όφη με 1-0 με τον γκολ του Φανιγκέκα. Ενώ Σνάουσνερ αλλάζει με τον Κεϊτά, σεντράρει για τον Παπαποστόλου, έχει σηκώσει το βάθος ο δεύτερος βοηθός στο σημειάκι για να αποδείξει σε θέση offside τον νεαρό επιθετικό του Ηράκλειου. Είναι πολλά τα στοιχεία που θα θέλαμε να αναφέρουμε για αυτή την αναμέτρηση, αλλά όπως βλέπετε η γρήγορη εξέλιξη, η προσπάθεια των δύο ομάδων να φτάσουν στην αντίπαλη εστία δεν μας το επιτρέπει. Και βλέπετε ο Στολτίδης για τον Ζιωβάνι στο κενό χώρο. Ο Αμπάρης θα βγει και θα μπλοκάρει πρώτου Βραζιλιάνου και θα αφήσει με τα χέρια την μπάλα στον αρχηγό του Γυραιού, τον Τάσο Κατσαπή. Παλιά του προς τον Παπαποστόλου, θα κόψει ο Ανατολάκης. Ο Στολτίδης έξυπνα απέφυγε τον Φορτούζη, τροφοδοτεί τον Ριβάλντο. Παλιά του προς τον Γιωργάτο που κάνει την κίνηση, βγαίνει γρήγορα εκεί πρώτου Στεφανή. Θα γυρίσει παράλληλο Στεφανή, παραχωρεί το κόρνερ. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μονομαχίες αυτή του Κώστα Στεφανή με τον Γρηγόρη Γιωργάτο. Ο Στεφανής όπως τραυματίστηκε σε αυτή τη φάση, πέφτοντας για την προβολή. Δύο ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την Πάτρα, από την Παναχαϊκή. Σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό για τον Κώστα Στεφανή, ο οποίος βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος.
δείχνει να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Και βλέπετε πώς αλλάζει τώρα η εικόνα της βαθμολογίας με τον Παναθηναϊκό. Έπειτα από τον γκολ του Φανή Γκέκα στο 25ο λεπτό. Και ενώ το 0-0 στο Καφτατζόγλιο μεταξύ του Ηρακλή και του Ολυμπιακού παραμένει, περνάει στην πρώτη θέση. Ντούσαν Μπάγεβιτς και ίσως οι συνεργάτες του με τους αναπληρωματικούς έχουν πληροφορηθεί την εξέλιξη στον αγώνα του Ηρακλείου. Γιωργάτος από την εκτέλεση του Τζόρτζεβιτς γεμίζει προς την αντίπαλη περιοχή, έκοψε ο Κεϊτάνεα, κεφαλιά του Γιωργάτου με πάσα για τον Τζόρτζεβιτς. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, η μπάλα στο δοκάρι από την κεφαλιά του Γιάννη Οκά. Η μεγάλη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους να ανοίξουν το σκορ στο 28ο λεπτό από την παλιά του Τζόρτζεβιτς. Δείτε και πάλι στο πρώτο δοκάρι, παίρνει την κεφαλιά ο Κάς, δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα που σταματάει στο οριζόντιο κάρτη της εστίας του Γιώργου Αμπάρη. Και το 0-0 παραμένει στο Καφτατζόγλιο. Ο Γιάννης Πάγκος για την αντίδραση του Σάβα Κοφίδη. Ευκαιρία που την έκανε ο Ολυμπιακός στα δευτερόλεπτα που έπαιζε με 10 Ηρακλής και μάλιστα από εκείνο το σημείο από το άκρο, το δεξιά άκρο της άμυνας. Γιατί βγήκε ο Στεφανής υποχρεωτικά, γιατί παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μέχρι να ξαναμπεί ο Κάσης και στείλει την μπάλα στο δοκάρι κιάου. Παλιά του Λαγού με στόχο τον Φορτούζη στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, εκεί θα μπλοκάρει ο Νικοπολίδης. Τροφοδότησε τον Ταραλίδη που κάνει σπουδαία δουλειά στην μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό. Γιωργάτος για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Ολυμπιακός θέλει να επιμείνει σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο. Να φτάνουμε στο ημίωρο του πρώτου μέρους. Να επιμείνει επιθετικά έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Ενώ στα άλλα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, Ιωνικός Σκόντα Ξάνθη 1-0, Πανιώνος Εργοτέλης 1-0, Καλυθέα Άρης 1-1, Κέρκυρα Χαλκιδόνα 0-2 και όπως λέγαμε νωρίτερα ΠΑΟΚ και Γάλλιο 1-0. Τελικά στην δεύτερη εθνική κατηγορία ο Ακράτητος πέρασε νικηφόρα από τις Σέρες και κατέκτησε το ειστήριο της ανόδου, ενώ η κεφαλιά από τον Ριβάλντο ο Αμπάρης θα διώξει σε κόρνερ. Λάρισα προοδευτική 3-1. Ο Ακράτητος λοιπόν με τη νίκη στις Σέρες επί του Πανσεραϊκού παίρνει το ειστήριο της ανόδου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς από την απόκρουση του Γιώργου Αμπάρη στην κεφαλιά του Ριβάλντο. Ο Ολυμπιακός που προσπαθεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο ρυθμό. Ταραλίδης θα δοκιμάσει με το δεξί. Είναι δυνατό το σουτ πάνω στο σώμα του Κεϊτά. Θα ελέγξει ο Γιωργάτος αριστερά. Η σέντρα από τον Γιωργάτο. Κεφαλιά του Κατσαμπή. Προσπάθησε ο Ταραλίδης. Τζιοβάνι για τον Ριβάλντο. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Τεραβίτσας. Δεν μπορεί να ελέγξει ο Βραζιλιάνος που γλιστράει. Και τώρα ο Κατσαμπής θα απομακρύνει από την άμυνα με στόχο τον Φορτούζη. Ποιος θα μονομαχήσει με τον Πάντο. Σφυρίζει ο Τεραβίτσας. Για πλάγιο. Μάλλον για φάουλ του Φορτούζη πάνω στον Πάντο. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 31ο λεπτό του παιχνιδιού και το 0-0 παραμένει στο Καφτατζόγλιο. Κεφαλιά από τον Οκά. Ριβάλντο προσπαθεί, ο Γιωργάτος δεν καταφέρνει να σουτάρει. Μπερδεύεται εκεί με τον Ριβάλντο που ήταν πεσμένο στο έδαφος. Ο Σεγκυρί για τον Νεπαλέ. Βλέπει ότι δεν έχει πολλές επιλογές. Ο Καμερουνέζος σταματάει, αφήνει για τον Κεϊτά. Και πάλι στον Νεπαλέ. Πίεση από τον Ταραλίνη που έφτασε αριστερά στην μεσαία γραμμή για να πιέσει και δείτε πως από την κεφαλιά του Ζιοβάνι ο Ριβάλντο νωρίτερα δοκίμασε να κοντρολάρει, να σουτάρει, δεν τα κατάφερε, γλίστρησε και έχασε την μπάλα. Ο Στεφανής πρώτου Γιωργάτου, του Τζόρτζεβιτς το συγγνώμη, και η ΤΑ βοηθάει τον Στεφανή αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στολτίδης, Τζόρτζεβιτς υπό την πίεση του Στεφανή, θα κερδίσει ο Ιωάννου Παπαποστόλου, απέφυγε προς τη μήνη τον Κοστούλα, αλλά έρχεται ο Ανατολάκης εκεί να καλύψει στην άμυνα του Ολυμπιακού, να τροφοδοτήσει τον Στολτίδη, αυτός για τον Ριβάλντο. Η κίνηση από τον Τζόρτζεβιτς που θέλει να δεχτεί την πάσα, αλλά δυσκολεύεται ο Βραζιλιάνος πιεζόμενος από Κεϊτά και Σνάουσνερ. Γιωργάτος πίσω στον Ανατολάκη, πολύ γρήγορος ο ρυθμός του αγώνα, παρά το γεγονός ότι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων επηρεάζονται από τις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου. Στεφανής υποπίεση, ο Τζόρτζεβιτς θα κερδίσει. Γυρίζει παράλληλα, είναι δυνατή παλιά του προς τον Οκά, ποιος τρέχει να προλάβει και θα τα καταφέρει.
άφησε στον Γιωργάτο. Αυτός για τον Ζιοβάνι προς τα πίσω. Ο Βραζιλιάνος στρώνει στον Στολτίδη. Ποιο θα περάσει τον Ριβάλντο. Το σουτ με το αριστερό. Αμπάρι θα διώξει. Μπάλα στον Γιωργάτο. Η φάση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η σέντρα κεφαλιά από τον Ιωάννη. Έδιωξε με κεφαλιά ο Σνάουσνερ. Και εδώ έχουμε φάουλ έμεσο από την αντικανονική παρέμβαση του Γιάννη Ταραλίδη που ζητάει συγγνώμη από τον Φορτούζη υποτικά. Ο Ιωάννου κάτι λέει στον Τεροβίτσα, ίσως για το αν έπρεπε να δείξει την κίτρινη κάρτα σε αυτήν την αντικανονική παρέμβαση του Γιάννη Ταραλίδη. Και δείτε νωρίτερα πώς ελευθερώθηκε ο Ριβάλντο, κατάφερε να σουτάρει. Ο Αμπάρης έδιωξε μακριά με γροθιές πέφτοντας στην δεξιά γωνία της εστίας του. Το 0-0 παραμένει ένα παιχνίδι όμως που είναι ζωντανό για ό,τι αφορά τις ευκαιρίες, κυρίως από πλευράς των φιλοξενούμενων. Ταραλίδης. Έχασε από την παρέμβαση του Σνάουσνερ. Ιωάννου. Περνάει στον κενό χώρο. Δεν μπορεί εκεί να προλάβει. Ήταν ο Λαγόσιτος, συγγνώμη. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Νοδεύουμε για το 35ο λεπτό. Και κάτι λέει ο Μπάγεβιτς στον Οκά. Λάμπρο. Γιάννη μην πλησιάζει. Δεν θέλει να πηγαίνει κοντά στον Ζιοβάνι. Θέλει να ανοίξει την άμυνα του Ηρακλή. Ο Ματολάκης κάλυψε. Ελέγχει ο πάντος. Βαθιά παλιά με στόχο τον Ζιοβάνι. Σε γυρί ψύχρεμα για τον Σνάουτσνερ. Αυτός γεμίζει προς τον Φορτούζη. Έκοψε ο Ταραλίδης. Ελέγχει τώρα ο Ιωάννου. Πάσα για τον Λαγό. Η μπάλα κολλάει στον αγωνιστικό χώρο. Θα κερδίσει προς τη Μήνο πάντως. Ο Κάσα δεν έχει περάσει την πλάγια γραμμή. Μπάλα στην παρέμβαση του Σνάουτσνερ που πιέζεται από δύο αντιπάλους και θα κερδίσει το πλάγιο από τον Πάντο. Νάτος ο Μίροσλαβ Σνάουτσνερ. Σε πρώτο πλάνο έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Ηρακλή. Λαγός. Κόντρα στο σώμα του Ταραλίδη, παλιά προς τον Επαλέ που μάχεται εκεί με τον Ανατολάκη για να κερδίσει την καλύτερη θέση. Κατάφερε όμως ο Ανατολάκης να διώξει. Και ενώ έχει συγκρουστεί με τον Νικοπολίδη, ζητάει από τους συμπαίκτες του Ανατολάκης και τους αντιπάλους να πετάξουν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Αντώνη Νικοπολίδη που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπετε και την ανησυχία του Σαμπάγεβης του Μελέτη Περσία. Καθώς συγκρούστηκε ο διεθνής γκολκίπερ νωρίτερα με τον Ανατολάκη υπό την πίεση του Ζωέλε Παλέ. Δείτε ξανά. Πάτησε το γόνατο του Αντώνη Νικοπολίδη, άθελά του ο Ανατολάκης. Έτσι δημιουργείται το πρόβλημα στον διεθνή γκολκίπερ του Ολυμπιακού, ο Ζωέλε Παλέ, σε πρώτο πλάνο. Ενώ ο Γιάννου, όπως μας πληροφορεί ο Λάμπρος Μπαλάφας, ναι, Λάμπρο. Καλό και κακό, ο Μπάγεβιτς γύρισε στον πάγκο και είπε στον Κλέο Παγιάννου να ξεκινήσει ζέσταμα σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τον Αντώνη Νικοπολίδη. Δείτε εδώ, από την αντίθετη λήψη το σουτ του Παπαγωστόλου ήταν ίσως η μοναδική φορά που ο Ηρακλής πίεσε, ενώ από άλλη οπτική γωνία το σουτ του Ριβάλντο μπλόκαρε ο Αμπάρης, είχε μία ακόμη ολοκληρωμένη προσπάθεια ο Βραζιλιάνος και πάλι ο Αμπάρης κατάφερε να διώξει στο αριστερό σουτ του Ριβάλντο. Οι κάμερες στρέφονται στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι του Ολυμπιακού. Θέλουν να δουν μετά από το κύπελο τον Πρέδραγκα Τζόρτζεβιτς να σηκώνει και το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Ενώ βλέπετε την χαρακτηριστική κίνηση από πλευράς του γιατρού του Ολυμπιακού στον Πάγκο, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, για την αναγκαστική αλλαγή του Αντώνη Νικοπολίδη. Ο Κλέοπας Γιάννου λοιπόν θα είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Αντώνη Νικοπολίδη, ο οποίος τραυματίζεται και βεβαίως αυτό δεν είναι ευχάριστο όχι μόνο για τον Ολυμπιακό σε αυτήν την αναμέτρηση αλλά και για τον Ότο Ρεχάγκελ, για τον διεθνή goalkeeper των Ερυθρολεύκων. Οδηγίες και από τον Σάβα Κοφίδη στους παίχτες του. Και ίσως θέλει να δοκιμάσει ο Νικοπολίδης δείχνοντας στοικότητα σε αυτό το σημείο του αγώνα και σε επανάληψη το πως άθελά του με το δεξί πόδι εκεί τον πάτσο Ανατολάκης υπό την πίεση του Καμερουνέζου του Ζουέλε Παλέο. Ο Αντώνης Νικοπολίδης πατάει το πόδι, το δοκιμάζει, φαίνεται για την ώρα να αντέχει στον πόνο αλλά δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να συνεχίσει. Κεφαλιά από τον Ιωάννου, ο Σνάουτσερ πρώτου ΟΚΑ. Μπαλά τώρα από την παρέμβαση του Λαγού θα καταλήξει πέρα από την πλάγια γραμμή. Εκτέλεσε ο Πάντος για τον Ταραλίδη, πέρασε στον Στολτίδη. Θα σταματήσει την μπάλα ο Ιωάννου. Προσπάθεια του Ταραλίδη και κόντρες που ευνοούν τους φιλοξενούμενους στο Καπτατζόγλιο στάδιο. Και ενώ το 0-0 παραμένει. 37ο λεπτό της συνάντησης. Ζωντανή μετάδοση του Α
Ηρακλής Ολυμπιακός 0-0, και ενώ ο Αντώνης Νικοπολίδης έκανε νόημα στον πάγκο, όπως μας πληροφορεί ο Λάμπρος Μπαλάφας, ότι είναι σε θέση να συνεχίσει. Λάθος από τον Στολτίδη. Ο Παπαποστόλου για τον Φορτούζη. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Νεπαλέ που αφήνει την μπάλα να περάσει σε αυτήν την μονομαχία με τον Γρηγόρη Γιωργάτο. Πάσα στον Στεφάνη. Αυτός για τον Κεϊτά, η μπάλα κολλάει εκεί και βεβαίως ευνοείται ο Τζόρτζεβιτς. Στολτίδης για τον Ριβάλντο. Ούτε τον Γιωργάτο να κάνει την κίνηση και πετάει την μπάλα αριστερά. Σε ένα σημείο που θα μονομοχήσει με τον Κατσαμπή. Κατάφερε να συγκρατήσει, μάλλον όχι. Σήκωσε το σημαίακι ο πρώτος βοηθός για να υποδείξει το κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού. Θα δούμε σε επανάληψη. Φαίνεται σωστή υπόδειξη του επόπτη. Ο Γιωργάτος ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέμπτο κόρνερ, όπως βλέπετε, για την ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ενώ το 0-0 παραμένει. Το μακρύνει ο Λαγός, αλλά μένει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιωργάτος θέλει να ξεπεράσει τον Λαγό, δεν είναι εύκολο εκεί. Είναι το χειρότερο σημείο. Καραλίδης. Πάσα στον Τζόρτζεβιτς. Έκοψε ο Κεϊτά. Ο Τζόρτζεβιτς με τον Ζιωβάνι συνεργάζονται σε αυτή την φάση. Σέντρα του Βραζιλιάνου, ο Ιωάννου προς τα πίσω. Γιωργάτος. Ήθελε να τροφοδοτήσει τον Στολτίδη. Αυτός προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα από τον Κεϊτά. Τελικά οι κόντρες ευνόησαν τον Λαγό και αυτός έβγαλε για τον Νεπάλε. Παλιά προς τον Φορτούζη. Ο Πάντος γυρίζει προς τα πίσω. Ο Νικοπολίδης θα μπλοκάρει. Έχει κατασταλάξει κάπως η κατάσταση για ό,τι αφορά την εικόνα του παιχνιδιού, με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και ενώ, όπως με πληροφορούν, το Εγάλιο εσοφάρισε στο γήπεδο της Τούμπας 1-1. ΠΑΟΚ Εγάλιο, ένα μέτρηση που ενδιαφέρει πρωτίστως τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Κάς για τον Ζιωβάνι. Απομακρύνει προς τη μήνος Νάουσνερ. Ταραλίδης, από την πίεση του Λαγού. Σέντρα σούτ από τον Γιάννη Ταραλίδη. Κόρνερ δείχνει ο Τεροβίτσας. Δεν υπήρξε υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό. Τεροβίτσας όμως έδειξε αμέσως το σημείο του κόρνερ και βλέπετε ίσως η μπάλα να έχει βρει στο πόδι του Παναγιώτη Λαγού. Εκτελεστής στο έκτο κόρνερ του Ολυμπιακού ο Γρηγόρης Γιωργάτος και πάλι δεν είναι εύκολο να δώσει ύψος την μπάλα σε εκείνο το σημείο. Και πάλι ο Γιωργάτος. Βγαίνει ο Αμπάρης και μπλοκάρει. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Είναι ένα παιχνίδι που συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον για ό,τι αφορά και τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, παρά τις αντίξουες συνθήκες που επικρατούν στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από την δυνατή βροχή, την μπόρα που ξέσπασε στην Θεσσαλονίκη νωρίτερα το απόγευμα. Και βεβαίως δυσχεραίνει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών τόσο του Ηρακλή όσο και του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, είδαμε τις δύο ομάδες, κυρίως τον Ολυμπιακό, να πιέζει περισσότερο, να ψάχνει τον γκολ, να ολοκληρώνει σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Η μία που ήταν και η πιο κλασική ευκαιρία για γκολ με κεφαλιά του Κάι, μπαλά σταμάτησε στο οριζόντιο κάρι της εστίας του Γιώργου Αμπάρη, και στις άλλες δύο τερματοφύλακας του Ηρακλή απέκρουσε σε προσπάθειες του Ριβάλντο. Γεμίζει ο Ανατολάκης προς την αντίπαλη περιοχή, κεφαλιά από τον Κατσαμπή. Θα κερδίσει ο Στολτίδης πρώτου Ιωάννου. Κίνηση από τον μέσο του Ολυμπιακού, ο Σνάουσνερ πέφτει. Στολτίδης επιμένει. Θα βγάλει και την σέντρα. Με στόχο τον Ζιωβάνι έκοψε και πάλι ο Κατσαμπής. Θα διώξει ο Ιωάννου. Μπάλα στον Φορτούζη που θέλει να βγάλει εκεί και θα τα καταφέρει για τον Καμερουνέζο, τον Ζωέλε Παλέ. Άνοιξε πολύ την μπάλα, συγκρούεται με τον Τζόρτζεβιτς. Για τον Τεραβίτσα δεν υπάρχει κάτι το αντικονομικό, ενώ έχει τραυματιστεί ο παίκτης του Ηρακλή σε αυτήν την σύγκρουση με τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Δείτε ξανά, βρίσκει την μπάλα ο Επαλέ και βεβαίως ο Τζόρτζεβιτς τον σταματάει αντικανονικά. Για τον Τεραβίτσα δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό, αλλά είδαμε τον αρχηγό του Ολυμπιακού να βάζει στο χέρι του και αντικανονικά να σταματάει τον αντίπαλό του. Το παιχνίδι συνεχίζει τώρα με τους παίκτες του Ηρακλή να θέλουν να επιστρέψουν υποτικά την μπάλα στους αντιπάλους.
Τηρείται το fair play, ο Κοστούλας γεμίζει προς την αντίπαλη περιοχή, την αντίπαλη εστία, κεφαλιά του Κατσιαμπή, ευνοεί το Ριβάλντο. Βραζιλιάνος πίσω για τον Πάντο. Η κόντρα από τον Παπαποστόλου που γύρισε δυνατά, γρήγορα και έβαλε το πόδι του, δεν τα κατάφερε όμως να κερδίσει την μπάλα, ο Κεϊτά. Κοστούλας στρώνει με το στήθος τον Τζόρτζεβιτς. Γίνεται όλο ένα και πιο δραστήριος αρχηγός του Ολυμπιακού, βλέποντας ότι χρειάζονται λύσεις κυρίως στις παίκτες του στην μεσαία γραμμή, καθώς και η κούραση τώρα αρχίζει και κάνει την εμφάνισή της. Το σουτ του Γιωργάτου, η μπάλα out πολύ κοντά στην συμβολή των δοκών από την προσπάθεια του Γρηγόρη Γιωργάτου, ποιος βλέποντας ότι δεν ήταν σε θέση να γεμίσει προς την αντίπαλη περιοχή, δείτε πως γεμίζει με το αριστερό και βρίσκει την συμβολή των δοκών. Πολύ δυνατό το σουτ και η μπάλα για μία ακόμη φορά βρίσκει στα δοκάρια της εστίας του Γιώργου Αμπάλη. Τρία λεπτά για τις καθυστερήσεις, βρισκόμαστε κοντά στο 44ο. Ηρακλής στην επίθεση, τώρα ο Νικοπολίδης θα βγει πρώτου λαγού και θα διώξει, καθώς μυρίστηκε τον κίνδυνο, κεφαλιά του Κατσιαμπή, θα κερδίσει Ιωάννου πρώτου Στολτίδη. Επιμένει ο μέσος του Ηρακλή, κλεισμένος από δύο αντιπάλους, πετάει την μπάλα μπροστά για τον Τεραουίτσα, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό, χαρακτηριστική κίνηση του διαιτή. Καραλίδης για τον Πάντο. Αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Γιωργάτο. Στρώνει αυτός τον Τζόρτζεβιτς. Ο Ολυμπιακός κρατάει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και νωρίτερα με τον Γιωργάτο έφτασε κοντά στο γκολ, στο δυνατό σουτ με το αριστερό. Του αμυντικού μέσου του Ολυμπιακού. Αλλά σταμάτησε στην συμβολή των δοκών. Τώρα θα κερδίσει ο Τζόρτζεβιτς το φάουλ καθαρό από τον Επαλέ. Και η μπάλα θα καταλήξει out, μάλλον corner. Σε αυτήν την ολοκληρωμένη προσπάθεια από τα αριστερά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει, θέλει να βρει τον γκολ, να ανοίξει το σκορ. Και δείτε από την παρέμβαση του Κεϊτά στο σουτ του Τζόρτζεβιτς, η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ. Αυτή τη φορά θα εκτελέσει ο Ριβάλντο. Ενώ μπήκαμε ήδη, όπως βλέπετε, στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Το 0-0 παραμένει. Τελεί ο Βραζιλιάνος με πολύ δύναμη, ο Αμπάρης θα διώξει με γροθιές. Κερδίζει ο Τζόρτζεβιτς. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Τεροβίτσας, σε αυτήν την προσπάθεια του Παπαποστόλου. Ελέγχει ο Λαγός. Ανεβαίνει και ο Κατσαμπής από αριστερά. Πετάει την μπάλα στον αρχηγό του Γυραιού Λαγός. Ο Κατσαμπής θα ανοίξει και ο Πάντος βρίσκει την ευκαιρία να παραχωρήσει το πλάγιο, ενώ βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς ανάσα με τις δύο ομάδες. Και ενώ είδαμε σε επανάληψη αυτήν την προσπάθεια, ίσως να υπήρχε και φάουλ πάνω στον Τζόρτζεβιτς. Ο Τεροβίτσας άφησε και σε αυτήν την περίπτωση το παιχνίδι να συνεχιστεί. Καμερουνέζος ο Επαλέ από αριστερά τώρα σεντράρει. Ο Νικοπολίδης θα μπλοκάρει σταθερά. Όπως λέγαμε, ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς ανάσα με τις δύο ομάδες, κυρίως όμως τον Ολυμπιακό, που είχε και τις περισσότερες ευκαιρίες και την πρωτοβουλία των κινήσεων να δοκιμάζει για να ανοίξει το σκορ. Ριβάλντο. Μπροστά από τον Στεφανή, ο Βραζιλιάνος πέρασε την μπάλα προς τον Ζιωβάνι, έδιωξε ο Σεγκυρί και η Τα ελέγχει πρωτού ο Κα και τροφοδοτεί τον Στεφανή, μπάλα κολλάει και πάλι, ο Κα θα κερδίσει, αφήνει το πλεονέκτημα ο Τεροβίτσας, μπάλα στον Τζόρτζεβιτς, ποιος θα δοκιμάσει εκεί να γυρίσει παράλληλα, ο Σεγκυρί πάνω στον Γιωργάτο που στρώνει για τον Ταραλίδη, επιχειρεί το σουτ την μπάλα. Ολοκλήρωσαν μεθοδευμένα αυτή τη φορά οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα επιθυμούσαν. Με την μπάλα καταλήγει μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιώργου Αμπάρη, στο σουτ του Γιάννη Ταραλίδη. Συνεχίζει να σφυροκοπεί ο Ολυμπιακός την άμυνα του Ηρακλή, αλλά δεν βρίσκει το στόχο μέχρι στιγμής, όσες φορές και αν προσπάθησαν οι παίκτες του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Και ενώ βρισκόμαστε προς το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, πάντως πάνω στον Λαγό. Ποιος επιχείρησε το σουτ, η κόντρα ευνοεί τον Παπαποστόλου. Στη μεγάλη περιοχή αυτό σουτάρει με πλασέ. Ο Νικοπολίδης θα μπλοκάρει στο πρώτο δοκάρι. Κοιτάει στο ρολόι του ο Τεροβίτσας. Και ενώ ο Νικοπολίδης επανέφερε με το δυνατό βολέ, ελέγχει ο Σεγκυρί. Δοκίμασε να περάσει για τον Λαγό, ο οποίος δεν πρόλαβε. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Εκτελέστηκε από τον Ταραλίδη για τον Τζόρτζεβιτς. Παλιά για τον Ριβάλντο. Το στήθος στον Γιωργάτο.
Το 0-0 παραμένει ζωντανή μετά του Α. Η κεφαλιά από τον Σεγκυρί. Ο Ζιοβάνι με νέα κεφαλιά θέλει να τροφοδοτήσει τον Ριβάλντο. Μπαλά φτάνει στον ΟΚΑ. Νέα κεφαλιά του Σεγκυρί. Μπαλά μένει στον αέρα για λίγο και ο Λαγός τροφοδοτεί τον Κέιτα. Αυτό για τον Παλέ. Θα τροφοδοτήσει τον Παπαποστόλου. Στρώνει στον Φορτούζη. Μπαλιά για τον Παλέ. Από πλάγια θέση από δεξιά θα γυρίσει ο Καμερουνέζος και η μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ. Το 0-0 παραμένει και βλέπετε σε επανάληψη μπάλα. Ίσως να βρίσκεται το χέρι του Θανάση Κοστούλα και γι' αυτό καταλήγει σε κόρνερ. Τερομπίτσας έδειξε το σημαίακι και ο Επαλέ εκτελεί. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Τζότζεβιτς. Ο Ηρακλής πιέζει σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Και ενώ το 0-0 παραμένει ζωντανή μετάδοση του Α, ένα παιχνίδι που είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Εκτελεί και πάλι ο Επαλέ. Διώχνει αυτή τη φορά ο Τζότζεβιτς και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς σκορ στο Καφτατζόγλιο. Ο Τεροβίτσας δείχνει στον Κατσαμπή πόσο κράτησε για τις καθυστερήσεις αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ηρακλή τον Ολυμπιακό σε αυτήν την τελευταία, την 30η αγωνιστική. Δεν υπάρχει σκορ στο Καφτατζόγλιο. 0-0 έπειτα από ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και τηρουμένων των αναλογιών για ό,τι αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από την βαριά, την καταρακτώδη βροχή που έπεσε στο Καφτατζόγλιο και στην Θεσσαλονίκη νωρίτερα το απόγευμα. Ένα πρώτο μέρος όπου ο Ολυμπιακός προσπάθησε ίσως περισσότερο από τον Ηρακλή για να φτάσει στην επίτευξη ενός θέρματος. Είχε και δύο τελικές προσπάθειες που κατέληξαν στα δοκάρια της εστίας του Γιώργου Αμπάρη. Σε κεφαλιά του Γιάννη Οκά και σουτ του Γρηγόρη Γιωργάτου. Ο Αμπάρης που χρειάστηκε να επέμβει και να αποκρούσει σε δύο τελικές ενέργειες του Ριβάλντο, δύο σουτ του Βραζιλιάνου. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Αντώνης Νικοπολίδης. Και ενώ βλέπετε συνεχίζει να βρέχει στην Θεσσαλονίκη, στο Καφτατζόγλιο, ο Βασίλης Τεροβίτσας από τον σύνδεσμο της Έντολα Καρνανίας ετοιμάζεται να σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου μέρους. Παίχτες των δύο ομάδων δυσκολεύτηκαν αρκετά, παρόλα αυτά το θέαμα που παρακολούθησαμε ήταν τηρουμένων των αναλογιών θετικό για ό,τι αφορά τις ευκαιρίες που είχαν οι δύο ομάδες. Ο Ηρακλής καλά στημένος στην άμυνα κατάφερε να περιορίσει κάπως τις επιθετικές λύσεις του Ολυμπιακού στην επίθεση. Για να δούμε όμως τώρα τον Τζιοβάνι. Φάουλ που κερδίζει ο Κάς νωρίς σε αυτό το δεύτερο μέρος από τον Μπαρκ Σεγκυρί. Τι να κάνω τώρα, λέει ο Γιάννης ο Κάς τον Κατσαμπή. Καθώς όπως βλέπετε σε αυτή τη φάση υπάρχει το φάουλ στο μαρκάρισμα από πίσω. Τα λέει με τον Ιωάννου. Ο Τζόρτζεβιτς, ο Ριβάλντο πιο πίσω και ο Ταραλίδης κοντά στην μπάλα. Να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Είναι και ο Γιωργάτος, αλλά από εκείνη τη θέση δύσκολο να εκτελέσει. Με το δεξί. Δεν είναι βέβαιο στο καλό του πόδι. Ο Τζόρτζεβιτς μπορεί να δοκιμάσει με το αριστερό όπως και ο Ριβάλντο. Απομακρύνεται ο Γιωργάτος, εκτελεί ο Βραζιλιάνος. Η μπάλα δεν περνάει από τα σώματα των παιχτών του Ηρακλή που ήταν στο τείχος. Αλλά φτάνει στον Ταραλίδη. Κάνει προς τη μήνα από τον Κεϊτά πάσα για τον Γιωργάτο ουσιαστικά, ο οποίος δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει και η μπάλα θα καταλήξει out. Όλα αυτά στα πρώτα δευτερόλεπτα, ενώ ο Όφη σοφαρίζει στο Ηράκλειο τον Παναθηναϊκό. Και έτσι λοιπόν με τον γκολ του Μαχλά, του Νίκου Μαχλά, ενώ είδαμε σε επανάληψη την προσπάθεια του Γιωργάτου. Και έτσι λοιπόν τα πράγματα μένουν ως είχαν για ό,τι αφορά την διαφορά των δύο ομάδων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που διεκδικούν τον τίτλο της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Η ΑΕΚ μένει στο 0-0 με την Καλαμαριά, ενώ ο Κασουτάρι, ο Αμπάρης διώχνει σε κόρνερ. Η πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους που δείχνουν από το πρώτο λεπτό του δευτέρου μέρους να θέλουν να φτάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στον γκολ, πιέζοντας ακόμα περισσότερο, αυξάνοντας την πίεση στην άμυνα του Ηρακλή. Ταραλίδης, πάσα για τον Ανατολάκη που γεμίζει με το αριστερό. Μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Αμπάρη από την προσπάθεια του Ριβάλντο. Και ο Αμπάρης με τα χέρια τροφοδοτεί τον Επαλέ. Άψογο το κοντρόλ από τον Καμερουνέζο που πετάει την μπάλα μπροστά. Θα χρειαστεί να ξαναδούμε αυτή τη φάση γιατί υπάρχει υποψία πως ο Φορτούζη ξεκίνησε από κανονική θέση.
αν και από αυτή τη θέση είναι δύσκολο. Φαίνεται όμως ότι είναι πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό του Ολυμπιακού. Πάσα του Ριβάλντο για τον Γιωργάτο που γυρίζει παράλληλα. Προσπάθησε να σταματήσει εκεί την μπάλα ο Σεγκυρή. Τα κατάφερε να απομακρύνει με δεύτερη προσπάθεια και ο Στεφανής παραχωρεί το πλάγιο. Ο Ολυμπιακός πιέζει ακόμα περισσότερο ενώ βλέπετε πως έχει κατάσταση στο Ηράκλειο. Όφη Παναθηναϊκός 1-1. Ένα σκορ που ευνοεί βεβαίως τους ερυθρόλευκους που παρόλα αυτά έχουν ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο θέλοντας να πιέσουν ακόμη περισσότερο σε σχέση με ό,τι έκαναν στο πρώτο ημίχρονο. Στεφανής κέρδισε την μπάλα από τον Τζόρτζεβιτς. Μετά την μπάλα μπροστά για τον Παπαποστόλου. Παρακολουθεί ο Πάντος. Πώς θα χάσει αλλά με φάουλ. Σφυρίζει ο Τεροβίτσας του επιθετικού του Ηρακλή. Πώς βλέπετε εδώ πιέζει αντικονομικά. Τζόρτζεβιτς. Πάσα στο κενό χώρο για τον Στολτίδη ο οποίος βρίσκει τον Γιώργα. Αυτό τον Ζιωβάνι που έχει χώρο μπροστά του. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Αμπάρης θα διώξει με γροθιές και στην συνέχεια θα μπλοκάρει ενώ υπάρχει και φάουλ από τον Ζιωβάνι που έπεσε με δύναμη. Ήταν πολύ δύσκολο εκεί να αποφύγει την επαφή. Να σταματήσει. Και ενώ δείτε, είχε την μεγάλη ευκαιρία όχι μόνο να σουτάρει αλλά να τροφοδοτήσει και τον Ριβάλντο. Ο Ζιωβάνι προτίμησε να σουτάρει και ο Αμπάρης με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να εξουδετερώσει. Κέρκυρα Χαλκιδόνα 1-3, Πανιώνιος Εργοτέλης 2-0, αυτή η εξέλιξη στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Ιωνικός Ξάνθη 1-0, Καλυθέα Άρης παραμένει στο 1-1. Γύρισε το παιχνίδι όπως λέγαμε το εργάλιο και στο πρώτο ημίχρονο, 1-3 η Χαλκιδόνα προηγείται της Κέρκυρας όπως λέγαμε, ενώ το 0-0 παραμένει στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ενώ αυξάνει τη διαφορά το εργάλειο στο γήπεδο της Τούμπας. 1-3 προηγείται η ομάδα του Δημητρέσκου. Τζόρτζεβιτς στο κενό χώρο, η μπάλα κολλάει. Ο Κάς σε πλάγιο. Και ο Στεφανής ζητάει από τον Κατσαμπή αυτός να εκτελέσει. Ενώ συμπληρώνουμε το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου μέρους. Το 0-0 παραμένει στο Καφτατζόγλιο. Μεταξύ του Ηρακλή και του Ολυμπιακού. Ντούσαν Μπάγεβιτς σκεπτικός. Ντούσαν Μπάγεβιτς που έχει να επιλέξει ανάμεσα στους Γιάννου. Δεν χρειάστηκε να μπει στο παιχνίδι νωρίτερα. Για να αντικαταστήσει τον Νικοπολίδη. Συρτά ο Αμπάρης. Ο Ζιωβάνι δεν προλαβαίνει εκεί. Κατάφερε ο Σνάουσνερ. Στην συνέχεια ο Λαγός για τον Κεϊτά. Και τώρα ο Ιωάννου που θα αλλάξει δεξιότερα για τον Στεφανή. Λέγαμε για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς που έχει να επιλέξει ανάμεσα στον Παντελή Καφέ, τον Καστίγιο, τον Μάρις, τον Σούρερ, τον Μαυρογεννίδη και τον Βάλα. Από την άλλη πλευρά ο Κοφίδης, πέρα από τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα τον Διλμπέρι, έχει τους Δρούγα, καπετάνο τον Κώστα και τον Παντελή, τον Γρηγόρη Πάπα Ζαχαρία, τον Μπακερζίου και τον Κώστα Διαμαντή. Ο Νικοπολίδης θα διώξει, φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπισε έπειτα από την σύγκρουση με τον Ανατολάκη. Στεφανής δεν κατάφερε Επαλέα να συγκρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ζωέλ Επαλέ από τους πιο δραστήριους παίχτες του Ηρακλή και στο πρώτο ημίχρονο. Τζόρτζεβιτς κλεισμένος από τρεις αντιπάλους θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Ιωάννη. Κέιτα για τον Φορτούζη. Δεν κατάφερε να αποφύγει τον Στολτίδη. Κοστούλας για τον Ζιωβάνι που αφήνει την μπάλα να περάσει. Αλλά αυτή τη φορά ο Σνάουτσερ θα καλύψει. Νέα υπόδειξη για offside στον Παπαποστόλου. Δεν φαίνεται να συμφωνεί. Νερός επιθετικός του Ηρακλή. Πολύ δύσκολο να πει κανείς από εκείνη την οπτική γωνία αν ήταν ή όχι σε θέση offside. Ο Τζόρτζεβιτς τώρα θα ανοίξει αριστερά για τον Γιωργάτο. Τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεσή του. Έκοψε ο Στεφανής. Ποιος βγάζει την παλιά δυνατή για τον Παπαποστόλου. Κεφαλιά από τον Κοστούλα, ελέγχει ο Στολτίδης. Ταραλίδης. Γυρίζει πίσω στον Ανατολάκη. Παλιά αριστερά για τον Τζόρτζεβιτς. Γιωργάτος είναι αυτός που παραμένει πιο μπροστά. Παίζουν το 1-2. Υπό την πίεση του Στεφανίου, ο Τζόρτζεβιτς θα χάσει την μπάλα. Πλάγιο για τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή που έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό από την περίοδο 2000-2001. Σε θέση offside ο Επαλέ και ο Παπαποστόλου
καθώς σταμάτησε ο Ανατολάκης. Βλέπετε, είναι πιο μπροστά οι δύο επιθετικοί του Ηρακλή. Τζόζεβις για τον Ζιοβάνι. Βραζιλιάνος καλύπτει την μπάλα, κερδίζει το φάουλ από τον μέσο του Ηρακλή. Κοντά στη φάση ο Τεροβίτσας. Βλέπετε και πάλι παρέμβαση του Ιωάννου. Και ενώ ο Καστίγιο και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει προθέρμανση, όπως και επίσης από την άλλη πλευρά ο Μπακιρτζίογλου και η αδελφή Καπετάνου. Γιωργάτος για τον Ταραλίδη, δυνατό το σούτ του Αμπάρης, όπως θα διώξει, έδιωξε ακόμη πιο μακριά ο Στεφανής, γεμίζει ο Ριβάλτο, αφήνει εκεί ο Σεγκυρί για τον Αμπάρη. Καλή προσπάθεια σε αυτήν την στημένη φάση από τον Γιάννη Ταραλίδη. Το πολύ δυνατό σούτ, ο Αμπάρης με το γόνατο κατάφερε να διώξει και στην συνέχεια από μάκρυ ο Στεφανής. Ο Αμπάρης που είναι μέχρι στιγμής το πρόσωπο αυτής της αναμέτρησης. Έχει κρατήσει την αιστεία του ανέπαφη παρά τις ευκαιρίες που είχαν οι Ερυθρόλευκοι. Ήταν αρκετές, τόσο στο πρώτο μέρος όσο και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δεν συμφωνεί ο Επαλέ με την απόφαση του βοηθού, του πρώτου βοηθού, του Νικολακόπουλου. Και η ΤΑΜ μάχεται με τον Στολτίδη, σφυρίζει φάουλ ο Τεροβίτσας. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο Ζιοβάνι θέλει να πάρει την μπάλα από τον Στεφανή. Νεύρα εκεί. Και ο Κοστούλας εκτελεί για τον Τζότσοβιτς. Δεξιότερα έχει περάσει ο Πάντος. Σε αυτόν πάει μπάλα από την πάσα του Ζιοβάνι. Μπάλα πίσω για τον Ταραλίδη. Παράλληλα στον Στολτίδη, ο οποίος δοκιμάζει το σούτ. Την μπάλα φτάνει στον Ριβάλτο. Προσπίσει του Βραζιλιάνου. Το σούτ με το δεξί δεν είναι το καλό του πόδι. Μπάλα μακριά από την εστία του Αμπάρη. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει επιθετικά, συνεχίζει να πιέζει. Δυσκολεύεται όμως απέναντι στην άμυνα του Ηρακλή και κυρίως τον πολύ καλό απόψε Γιώργο Αμπάρη. Κεφαλιά του Ταραλίδη, ελέγχει ο Λαγός. Δράση για τον Παπαποστόλου, κάλυψε ο Ανατολάκης. Λάθος του Λαγού, εκμεταλλεύεται το λάθος του αντιπάλου ο Ριβάλτο που τροφοδοτεί τον Τζόρτζεβιτς. Ανεβαίνει από αριστερά και ο Γιωργάτος. Τζόρτζεβιτς. Με την πίεση του Κεϊτά θα αφήσει στον Πάντο. Αυτός ξανά στο κενό χώρο για τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Παρέμβαση του Σνάουτσνερ, ο οποίος ελέγχει. Τροφοδοτεί στον Σεγκυρί. Αυτός ψήφισμα στον Κεϊτά και πάλι Σνάουτσνερ. Φύγει μπάλα από την άμυνα του Ηρακλή. Σε ένα σημείο που ο Κοστούλας ελέγχει και γυρίζει πίσω στον Αντώνη Νικοπολίδη. Ταραλίδης. Στα την μπάλα ο Ζιοβάνι, ο Ταραλίδης δεν κατάφερε να περάσει για τον Γεωργάτο ή τον ΟΚΑ. Έχει ο Ιωάννου τώρα. Ποιος θα παραχωρήσει το πλάγιο στην προσπάθειά του να τροφοδοτήσει τον Φορτούζη. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το βλέπουμε τον Φορτούζη. Στο βάθος ο Σάββας Κοφίδης. Κοιτά. Κοντρόλ με το στήθος, η πάσα στον Επαλέ. Προσπάθεια του Πάντου. Αποτυχημένο Επαλέ στην αριστερή πλευρά. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ανατολάκη αυτή τη φορά. Καλάει στο παιχνίδι, τροφοδοτώντας τον Φορτούζη. Πάσα για τον Παπαποστόλο. Ευκαιρία χαμένη για τον Ηρακλή, καθώς προσπάθησε με το δεξί πόδι να βρει την μπάλα πάνω στην κίνηση. Η πιο κλασική ευκαιρία για γκολ για τον Ηρακλή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι, θα έλεγα. Και ενώ ο Κάς ξεπέρασε τον Κατσαμπή στη μεγάλη περιοχή, ο Κύπριος. Το σουτ με το αριστερό, Αμπάρης θα αποκρούσει, θα διώξει ο Σεγκυρί στην συνέχεια. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Για ένα παιχνίδι με πάρα πολλές συγκινήσεις. Και ενώ το 0-0 παραμένει, από τη μία πλευρά δείτε το τι ευκαιρία έχασε ο Παπαποστόλου. Μπερδεύτηκε, δεν βρήκε την μπάλα πάνω στην κίνηση και από την άλλη πλευρά έξυπνη κίνηση του ΟΚΑ. Το σούτ με το αριστερό, ο Αμπάρης με το πόδι θα διώξει στην συνέχεια ο Σεγκυρί. Έκοψε ο Κέιτα. Παπαποστόλου άνοιξε την μπάλα, ο Ανατολάκης πρόλαβε και ήταν και σε καλύτερη θέση για να ελέγξει. Θα γυρίσει στον Νικοπολίδη.
Κεϊτά για τον Ιωάννου. Άνοιγμα δεξιότερα στον Στεφανή. Ο Παλέ άφησε την μπάλα να περάσει. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Λέγαμε για τον Ολυμπιακό που έχει να χάσει από τον Ηρακλή από την περίοδο 2000-2001 στην έδρα του Γυρεού. Κατά γκολ του Κωνσταντίνου τότε με 2-1. Ο οποίος χάρισε την ήττα στην παλιά του ομάδα. Ενώ τώρα ο Γιοβάνι παίρνει την μπάλα στο δεξί. Προσποίηση, πάσα για τον ΟΚΑ. Κάλυψε ο Στεφανής, ελέγχει ο Κατσαβής που άνοιξε την μπάλα πρώτη του Γιωργάτου και την χάνει από την παρέμβαση του Τζόρτζεβιτς. Γιοβάνι αφήνει την μπάλα να περάσει για τον Ριβάλτο. Και πάλι ο Γιοβάνι στην φάση. Ταραλίδης για τον Στολτίδη. Γυρίζουν την μπάλα επέκτες του Μπάγεβιτς με τον Τζόρτζεβιτς να καλύπτει από την παρέμβαση του Καμερουνέζου του Ζωέλε Παλέ που διαμαρτύρεται. Θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα του πρώτου στο παιχνίδι για τον Ζωέλε Παλέ. Ιδιαίτερα εκνευρισμένος ο Καμερουνέζος όπως και ο Σεγκυρί από αυτήν την απόφαση του διαιτητή. Ενώ δείτε ο Τζόρτζεβιτς του κάλυψε την μπάλα και στην συνέχεια κέρδισε το φάουλ από τον Ζωέλ Έπαλε. Όρθιος ο Κουφίδης. Αρχική αγωνία όσο περνούν τα λεπτά ενώ βρισκόμαστε κοντά στην συμπλήρωση των 60 λεπτών παιχνιδιού. 0-0 παραμένει στο Καφτατζόγλου. Ηρακλής Ολυμπιακός, ζωντανή μετάδοση του Αλφα, προσφορά του ΟΠΑΠ. Ριβάλτο και Τζόρτζεβιτς κοντά στην μπάλα, για να δούμε πώς θα εκτελέσει από τους δύο. Ο Πελοβίτσας κάνει συστάσεις στους παίκτες των δύο ομάδων, στον Κεϊτά και τον Ζιοβάνι που θέλουν να πάρουν όσο γίνεται καλύτερη θέση σε αυτή την στημένη φάση. Γιωργάτος για τον Τζόρτζεβιτς. Έφερε την μπάλα στο αριστερό, σουτάρει ο Τζόρτζεβιτς. Αλλά στην πορεία της δεν ανησυχεί τον Γιώργο Αμπάρη. Το 0-0 παραμένει. Ο Αμπάρης θέλει να ηρεμήσει εκεί την κατάσταση, τα πράγματα, τους συμπαίκτες του. Το βλέπουμε σε επανάληψη και αυτήν την άστοχη προσπάθεια των παικτών του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Το 0-0 παραμένει. Η αγωνία ολοένα και κορυφώνεται τη στιγμή που το 1-1 παραμένει και στο Ηράκλειο. Παρέμβαση του Γιωργάτου στην πορεία της μπάλας. Πρώτος βοηθός έδειξε ότι το πλάγιο ήταν για τον Ολυμπιακό και η ΤΑ θα διώξει. 60 λεπτά αγώνα συμπληρώθηκαν. Ο Ανατολάκης προς τα πίσω στον Νικοπολίδη και αυτός έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παλιά από τον Ριβάλτο. Ο Κάς Κατσαμπής θα διώξει. Ακόμη πιο μακριά από τον Ιωάννου. Ελέγχει ο Κοστούλας. Δεν κατάφερε να το φορτίσει όμως κάποιον συμπαίκτη. Σε γυρί. Ο Παποστόλου θα χάσει από την παρέμβαση του Ανατολάκη. Και η ΤΑ. Παλιά αριστερά. Υπάρχει υπόδειξη για offside στον Λαγό που ήταν στο βάθος από τον πρώτο βοηθό. Το βλέπετε. Πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό του Ολυμπιακού, Ζιοβάνι. Στην συνεργασία με τον Ριβάλτο. Ποιος θα στρώσει στον Τζόρτζεβιτς. Και πάλι για τον Ριβάλτο. Η μπάλα περνάει, το σούτ του Βραζιλιάνου. 1-0 Ολυμπιακός προηγείται με το σούτ του Ριβάλτο. Στο 61ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι ανοίγουν το σκορ και δείτε τι γίνεται στις εξέδρες του Καφτατζογλίου από πλευράς των οπαδών του Ολυμπιακού. Βασική και αναπληρωματική πάνω στον Βραζιλιάνο που δίνει τη λύση στην επίθεση από την προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς. Δείτε, θα περάσει την παλιά τρύπα στον Ριβάλτο και αυτός με το αριστερό θα καταφέρει να νικήσει τον Αμπάρη. Και ο Κάς σαν βοήθησε σε αυτήν την φάση. Βλέπετε ξανά ο Ριβάλτο όμως είναι αυτός που ανοίγει το σκορ στο 61ο λεπτό κάνοντας το Ηρακλής Ολυμπιακός 0-1. Ο Ριβάλτο σκόρερ και σε αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού, σαφέστατα ο πολυτιμότερος παίχτης των Ερυθρολεύκων σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η μπάλα λείπει για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα καταφέρει στο 61ο λεπτό να ανοίξει το σκόρ. Ο Αμπάρης αυτή τη φορά δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό όσο και αν προσπάθησε. Λίγησε στο 61ο λεπτό. Δείτε σε αυτή τη φάση από άλλη οπτική γωνία πώς κατάφερε ο Ριβάλτο να φέρει την μπάλα στο αριστερό
και να νικήσει τον Αμπάρη. Ο Ηρακλής θέλει να απαντήσει τώρα. Οργανώνεται κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Κεϊτά. Ο Σνάουτσνερ πίσω στον Σεγυρί. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι δεξιότερα για τον Στεφανή που δεν κατάφερε να κοντρολάρει. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από το 61ο λεπτό υπενθυμίζω ο Ηρακλής Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ριβάλντο. Γιωργάτος έξυπνα για τον Τζόρτζεβιτς. Στριφογυρίζει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, θα τροφοδοτήσει τον Στολτίδη. Αυτός δεν κατάφερε να πέρασει την παλιά κάθετα. Και ενώ όπως με πληροφορούν οι συνάδελφοι, ο Παναθηναϊκός προηγείται για δεύτερη φορά στο Ηράκλειο επί του Όφη με γκολ του Κωνσταντίνου αυτή τη φορά. Υπάρχει τραυματισμός του Σεγκυρί. Και βλέπετε, ο Ολυμπιακός και πάλι ένα βαθμό πιο μπροστά από τον διώκτη του, τον Παναθηναϊκό. Ενώ στους 60 βαθμούς μπαίνει για την ώρα τουλάχιστον η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και από την κάμερα στην αντίθετη λήψη δείτε ξανά πως κοιτάζει ο Ριβάλντο, κάνει την προσποίηση και τροφοδοτεί τον τροφοδότησε τον Ριβάλντο και αυτός κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Φινοκαλιώτης, έχει πάρα πολύ δουλειά εκεί για να ερεμήσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Και ας ακούσουμε για τις αντιδράσεις μετά τον γκολ του Ριβάλντο. Πρώτα από τον συνάδελφο τον Γιάννη Πάγκο. Γιάννη. Ο Σάββας Κοφίδης έδωσε αμέσως εντολή στον Παντελή Καπετάνο να ετοιμαστεί για να περάσει το παιχνίδι με την πρώτη ευκαιρία. Και επίσης αυτό που θέλαμε να προσθέσουμε εδώ από τον Πάγκο του Ηρακλή είναι το γεγονός ότι ο τέταρτος διαιτητής, ο Φινοκαλιώτης, απέβαλε το συνεργάτη του Σάββα Κοφίδη, το Φώτη Κιζέλη. Ο Ριβάλντο άφησε την μπάλα να περάσει, ελέγχει ο Σνάουτσνερ. Το κοντρόλ από τον Σεγκυρί, πάσα για τον Λαγό. Και αυτός τον Κεϊτά. Πάλι Σνάουτσνερ. Βλέπετε τον Παντελή Καπετάνο να δέχεται τις τελευταίες οδηγίες από τον Σάββα Κοφίδη. Παλιά για τον Παπαποστόλου, εύκολη λία εκεί για τον Αντώνη Νικοπολίδη. Με θυμίζω από το 61ο λεπτό και ενώ βλέπετε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς να παρακολουθεί χωρίς διαφαίνεται στο πρόσωπό του κάποια έκφραση, σαφέστατα όμως νιώθει ικανοποιημένος, η ομάδα του άνοιξε το σκορ και δεν νιώθει πια την πίεση που είχε σαφέστατα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Σαν να έχουν λυθεί ακόμη περισσότερο τα πόδια των παιχτών του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο Γιωργάτος παλεύει εκεί με τον Στεφανή και με τα νερά. Το πλάγιο εκτελέστηκε, αλλά τώρα θα γίνει αλλαγή. Με την είσοδο του Παντελή Καπετάνου λοιπόν στο παιχνίδι στη θέση του Ιωάννου. Οδηγίες στον Φορτούζη από τον καπετάνο τις μεταφέρει ο νεαρός επιθετικός του Ηρακλή, ενώ ετοιμάζεται και ο Παπαζαχαρίας. Ναι, σε ακούμε Γιάννη Πάκο. Εντολή του Σάββα Κοφίδη είναι το επιθετικό δίδυμο ο καπετάνος με τον Παπαποστόλου και ο Φορτούζης να γυρίσει λίγο πιο πίσω ώστε να έχει ένα ρόλο πίσω από τους δύο επιθετικούς. Νομίζω ότι ένα σχόλιο ότι ο Σάββας Κοφίδης θέλει να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του είναι περιττό, αλλά εν πάση περιπτώσει το κάνουμε. Και ετοιμάζεται να περάσει και ο Παπαζαχαρίας στο παιχνίδι. Τζόρτζεβιτς για τον Ριβάλντο. Η αντίδραση στον πάγκο του Ολυμπιακού από τον Λάμπρο Μπαλάφα. Δούμε όμως αυτή τη φάση. Ο Ταραλίδης θα ανοίξει την μπάλα και ο Σεγκερή παραχωρεί το πλάγιο. Ναι, Λάμπρο. Τρομερή πανηγυρισμή, όπως μπορείτε να φανταστείτε και εσείς από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Δέχτηκαν με ένα κούφι σε αυτό το γκολ, αφού έβλεπαν ότι η ομάδα τους πίεζε. Δεν μπορούσε όμως να παραβιάσει την αιστεία του Ηρακλή. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έδωσε εντολές στη συνέχεια στον Γιωργάτο να μην ανοίγεται πλέον τόσο πολύ, να φυλάει τα νότα του, καθώς η ομάδα μέχρι στιγμής έχει πετύχει το στόχο της. 1-0 λοιπόν με τον γκολ του Ριβάλντο, ο οποίος θέλει να συνεργαστεί με τον Πάντο. Χάνει όμως την μπάλα από την παρέμβαση του Σνάουτσνερ. Το γκολ του Βραζιλιάνου, του Ριβάλντο, χωρίζει τις δύο ομάδες από το 61ο λεπτό. Ο Νικοπολίδης θα διώξει από την άμυνα. Σε ένα σημείο που ο Ριβάλντο παίρνει την κεφαλιά από τον Σνάουτσνερ. Και ενώ τώρα ο Σεγκυρί ελέγχει και τροφοδοτεί αριστερά τον Σνάουτσνερ. Κοστούλας θα καλύψει. Τζόρτζεβιτς για τον Γιωργάτο. Παλιά προς τον Οκά, ο Στεφανής δεν μπορεί να ελέγξει εκεί, παρόλα αυτά πιέζει τον αντίπαλό του. Κάσα θα σηκωθεί. Και έχουμε το φάουλ πάνω στη γραμμή. Αυτό δείχνει ο Τεροβίτσας από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Κώστα Στεφανή από πίσω. Δικαιολογημένη και η κίτρινη κάρτα, βλέπετε. Δεν βρίσκει την μπάλα, ο νεαρός αμυντικός του Ηρακλή βρίσκει
το δεξί πόδι του Κύπριου επιθετικού που σταματάει αντικανονικά. Σωστή απόφαση του Τεραουβίτσα και για ό,τι αφορά την κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα από πίσω. Ο Ολυμπιακός δημιουργεί και πάλι τις προϋποθέσεις για να πλησιάσει με αξιώσεις την εστία του Γιώργου Αμπάρη. Βλέπετε και τον Πάπα Ζαχαρία να ετοιμάζεται για να περάσει το παιχνίδι στην συνέχεια, ενώ ο Τζόζεβιτς έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Δεν θυμίζω, προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Ριβάλτο. Τελείω ο Τζόζεβιτς, το δεύτερο δοκάρι μπάλα θα περάσει, θα καταλήξει out. Πάλι για μία ακόμη φορά το γκολ που μπορεί να σημάνει την απαρχή των πανηγυρισμών για τους Ερυθρόλευκους. Μένει ακόμα να δούμε τι θα συμβεί σε αυτά τα λιγότερο από, μάλλον περισσότερο από 22 λεπτά παιχνιδιού. Πολύ δυνατή παρέμβαση από τον ΟΚΑ πάνω στον Στεφανή. Υπήρξε και αντίδραση από πλευράς του πάγκου του Ηρακλή. Δείτε ξανά. Η αγώνα υδατοσφαίρισης και όχι ποδοσφαίρου βεβαίως αυτό το στιγμιότυπο. Τώρα θα γίνει και η δεύτερη αλλαγή για τον γύριο Σάββας Κοφίδης. Θα περάσει το παιχνίδι τον Πάπα Ζαχαρία. Ακούμε τον Γιάννη Πάγκο. Γιάννη. Αναγκαστική αλλαγή αυτή. Ο Τάσος Κατσαμπής δεν μπορούσε να συνεχίσει. Έχασε αρκετές προπονήσεις κατά διάρκεια της προετοιμασίας του Ηρακλή για αυτό το παιχνίδι. Είναι και ο βαρύς αγωνιστικός χώρος. Εδώ πάμε σε αλλαγή θέσης. Όχι ρόλων, δηλαδή εκεί που έπαιζε ο Κατσαμπής θα παίξει ο Παπαζαχαρίας στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Σεκύρη. Η απάντηση από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, Λαμπρομπαλάφα. Σε πολύ λίγο πρώτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Παντελής Καφές πήρε εντολή από τον Μπάγεβιτς να βεράσει το παιχνίδι. Καθυστέρησε ο Στεφανής να απομακρύνει την μπάλα και εκεί κέρδισε το φάουλ ο Κάς. Ναι, Λαμπρό. Δεύτερη κάρτα, δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Στεφανής πριν στο μαρκάρισμα το ΟΚΑ είχε πάρει την πρώτη, ζητάνε κίτρινη κάρτα. Μάλιστα, σε αυτήν την προσπάθεια του Στεφανή να απομακρύνει καθυστέρηση ο νεαρός, φαίνεται και αυτός να έχει ταλαιπωρηθεί από τον βαρύ αγωνιστικό χώρο. Υδάτος εκτέλεση για τον Ταραλίδη. Ο ΚΑΣ. Τζόρτζεβιτς, δύσκολο το κοντρόλ εκεί με το στήθος, παρόλα αυτά κατάφερε να ελέγξει την μπάλα υπό την πίεση του Επαλέ. Ο Τζόρτζεβιτς στην συνέχεια θα κάνει το φάουλ πάνω στον Στεφανή. 70 λεπτά αγώνα. Το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει, υπενθυμίζω, από το 61ο λεπτό με τον γκολ του Ριβάλντο. Ένα γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες και που φέρνει όλο ένα και πιο κοντά τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του ντάμπλ. Κεφαλιά του Στολτίδη. Μια κεφαλιά από τον Σνάουσνερ. Φορτούζει, ήθελε να γεμίσει, κατάφερε το αντίθετο. Ριβάλντο για τον Στολτίδη, πάσα στον ΟΚΑ που θέλει να φύγει από το μαρκάρισμα του Στεφανή, ο οποίος όμως κατάφερε και να τον σταματήσει, να απομακρύνει την μπάλα. Γιωργάτος προς τα πίσω, θέλει να μπει στη φάση ο καπετάνος και ο Ανατολάκης διώχνει σε κόρνερ, βλέποντας και τον Νικοπολίδη να έχει βγει από την εστία του. Τα βάζει με τον κουμπάρο του, ο Γιώργος Ανατολάκης. Και είδατε πώς κατάφερε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Έρχεται να το εκτελέσει ο Παναγιώτης Λαγός για τον Γυραιό, ενώ οι φίλοι της ομάδας Θεσσαλονίκης προσπαθούν να εμψυχώσουν τους παίκτες του Σάβα Κοφίδη, και ενώ ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Κεφαλιά του Τζόρτζεβιτς, μπάλα πήρε ύψος. Ο Επαλέ στην συνέχεια, ο Τζόρτζεβιτς θα παραχωρήσει το πλάγιο. Εκτέλεσε ο Καμερουνέζος για τον Λαγό. Πώς θα βγάλει την σέντρα, κεφαλιά του Ανατολάκη. Λαγός μάχεται εκεί με τον Τζόζεβιτς που θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα με τον αντίπαλό του, να τροφοδοτήσει τον Ζιοβάνι. Ανεβαίνει και ο Πάντος από την δεξιά πλευρά. Είναι καλές προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Μπαλιά του Ζιοβάνι στο κοινό χώρο για τον ΟΚΑ που ανοίγει την μπάλα και δίνει την ευκαιρία να μπλοκάρει ο Αμπάρης. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ, ενώ η Καλυθέα κάνει το σκορ 2-1 στην αναμέτρηση με τον Άρη. Κεϊτά στον κενό χώρο για τον Παπαποστόλου, εξηκώσει το Σιμεάκη ο πρώτος βοηθός.
σε αυτήν την προσπάθεια του Φορτούζη. Δεν υπάρχει offside στην θέση του Παπαποστόλου. Είδαμε και στην επανάληψη της φάσης. Ο Νικοπολίδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι τροφοδοτώντας τον Τζόρτζεβιτς. Έκοψε ο Κέιτα, Φορτούζη για τον Παπαποστόλου. Και πάλι Κέιτα, άνοιγμα αριστερά για τον Λαγό. Τώρα είναι σε θέση offside ο Παπαποστόλου. Και ο καπετάνος σε αυτήν την παλιά που δέχτηκαν οι δύο νεαροί επιθετικοί του Ηρακλή. Νικοπολίδης δεν βιάζεται. Το 1-0 δίνει στον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής τους 3 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός που βρίσκεται ένα σκαλοπάτι πριν την κατάκτηση του τίτλου. Κεφαλιά του εγκυρεί προς τα πίσω, αλλά την πίεση του ΟΚΑ. Ο Αμπάρης για τον Λαγό. Παλιά για τον Φορτούζη που στρώνει με το κεφάλι στον Κέιτα. Άνοιγμα αριστερά και πάλι για τον Λαγό. Ποιος ήθελε να αποφύγει τον Πάντο, δεν τα κατάφερε, έχασε και την μπάλα, παρόλα αυτά πιέζει. Ριβάλντο. Απέφυγε τον Κέιτα. Κάλυψε ο Στεφανής, ποιος θα απομακρύνει. Ο Ηρακλής που είναι αποκομμένος από τη μεσαία γραμμή και την επίθεση. Και ενώ τώρα ο Γιωργάτος πρόχνει τον Ολυμπιακό στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Άφησε για τον Τζόζεβιτς. Πρωταγωνιστής ο αρχηγός του Ολυμπιακού στην φάση από την οποία προήλθε το 1-0 του Ριβάλντο με την κάθετη παλιά που έβγαλε για τον Βραζιλιάνο. Φορτούζη τα κλέψει. Πέρασε στον Επαλέ. Αυτός χάνει από την παρέμβαση του Γιωργάτου. Τακουνάκι για τον Στολτίδη. Και τώρα Ζιωβάνι. Το κοντρόλ με το στήθος από τον Βραζιλιάνο, κλεισμένος από δύο αντιπάλους, θα προτιμήσει να γυρίσει πίσω στον Στολτίδη. Γαλλιά στο κενό χώρο για τον Ριβάλντο, σε καλύτερη θέση. Ο Σεκυρί θα καλύψει. Θα συνεργαστεί με τον Πάπα Ζαχαρία. Ενθυμίζω μετά το τέλος της αναμέτρησης και ενώ ετοιμάζεται και ο Κένετι Μπακερτζίογλου. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα. Ακολουθεί εκπομπή. Παίξτε μπάλα με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Με όλο το ρεπορτάζ από τον αγώνα του Καφτατζογλίου, αλλά βεβαίως και με ό,τι συνέβη στις υπόλοιπες κρίσιμες αναμετρήσεις αυτής της τελευταίας αγωνιστικής στην μάχη του τίτλου. Λάγιο για τον Ολυμπιακό, ετοιμάζεται για τους φιλοξενούμενους ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης μαζί με τον Παντελή Καφέ. Γιωργάτος στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Είναι ο φάουλ του Στεφανή πάνω στον ΟΚΑ. Και έτοιμος ο Γιωργάτος να το εκτελέσει. Έξυπνα εκτελεσμένο για τον Τζιοβάνι. Πάσα στον ΟΚΑ που έχει μπροστά του και πάλι τον Στεφανή. Θα βγάλει την σέντρα ο Κύπριος. Τρέχει να προλάβει στο βάθος ο Ριβάλντο και θα τα καταφέρει ο Βραζιλιάνος. Ενώ θα γυρίσει πίσω στον Ταραλίδη. Τζόρτζεβιτς για τον Στολτίδη. Κίνηση από τον Γιωργάτο αριστερά. Η πάσα στον ΟΚΑ από τον Στολτίδη που σουτάρει μπάλα κοντράει στα πόδια του Παπαζαχαρία. Θα ελέγξει ο Γιωργάτος. Νέα σέντρα. Ο Αμπάρης θα διώξει με το αριστερό χέρι. Ελέγχει ο Λαγός. Πάσα για τον Παπαποστόλου που θέλει να αποφύγει το μαρκάρισμα του Πάντου. Παίρνει και πάλι καλύτερη θέση ο Τάσος Πάντος. Παρόλα αυτά για τον Τέροβιτσα είναι φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Ο λόγος τον Γιάννη Πάγκο. Γιάννη. Η εντολή του Σάβα Κοφίδη να βγει ο Φορτούζη εκτός αγωνιστικού χώρου. Άρα λοιπόν μένει σε αυτό το σύστημα που διάλεξε μετά την είσοδο του Παντελή Καπετάνου ο Κοφίδης. Απλώς βάζει τώρα τον Μπακιρτζίογλου, ένα πιο ξεκούραστο παίκτη, πίσω από τους δύο επιθετικούς, προσδοκώντας κάτι καλό από τον Σουηδό. Ανταποδίδει τα χειροκροτήματα που δέχεται από πλευράς των φίλων του Ηρακλή, ο Ίντρετ Φορτούζη. Δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον Σάβα Κοφίδη, ενώ εμείς βλέπουμε τον Κένετι Μπακιρτζίογλου. Και ενώ ο Ηρακλής είναι στην επίθεση από τα αριστερά με τον Λάγο. Πάσα για τον Επαλέ που έχει αλλάξει πλευρά. Πάντως έκανε και πάλι πολύ καλή δουλειά στην δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού. Ενώ και η ΤΑ θα κερδίσει το φάουλ από τον Ταραλίδη, ο οποίος θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα από τον Βασίλη Τεροβίτσα για αυτό το αντικανονικό μαρκάρισμα. Δείτε και πάλι, γλιστράει. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα, αντικανονικό. Και δικαιολογημένη κίτρινη κάρτα στον Γιάννη Ταραλίδη. Και ενώ παραμένει το 1-0 για τον Ολυμπιακό, υπενθυμίζω από το 61ο λεπτό
λεπτό με τον Ριβάλντο. Ο Βραζιλιάνος έδωσε τη λύση για τους ερυθρόλευκους. Έπειτα από ενέργεια του Τζόρτζεβιτς έφτασε τα 12 γκολ στο πρωτάθλημα. Μεγάλος πρωταγωνιστής στην νίκη κυπέλλου. Ενώ και η ΤΑ προσπαθεί, μπάλα θα καταλήξει out. Πρέπει να έχει χτυπήσει ο Κεϊτά στην σύγκρουση με τον Νικοπολίδη. Για να δούμε. Κεϊτά δείχνει να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα. Αν και μένει πεσμένο στο έδαφος, δείτε ξανά. Κοντά στο πρώτο δοκάρι. Βγαίνει ο Νικοπολίδης. Συγκρούονται οι δύο ποδοσφαιριστές. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό και για τους δύο. Ενώ είδαμε και από άλλη οπτική γωνία σε επανάληψη τη φάση και την βλέπουμε για μία ακόμη φορά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή που έχασε όμως την μεγαλύτερη με τον Παπαποστόλου νωρίτερα. Και είδατε πόσο κοντά έφτασε στην ισοφάριση ο Αμπτουλαγκέ Κεϊτά. Ο λόγος στον Λάβρο Παλάφα. Λάβρο. Περάσει ο Μαυρογεννίδης, θα πάρει τη θέση του Γεωργάτου. Λογικά θα έρθει ο πάντος αριστερά. Βλέπουμε έτοιμο και τον Καστίγιο Λάβρο. Βεβαίως και ο Καστίγιο σε πρώτη φάση ο Μαυρογεννίδης θα περάσει δεξιά στην άμυνα του Ολυμπιακού και ο πάντος θα μεταβερθεί στο αριστερό άκρο αφού ο Μαυρογεννίδης θα πάρει τη θέση του Γεωργάτου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Της καθοριστικής για την έκβαση στην μάχη του τίτλου. Με τον Ολυμπιακό να αγκαλιάζει το πρωτάθλημα μετά από την επιτυχημένη πορεία στο κύπελο. Μετά του τροπέου στην Πάτρα, στον τελικό με τον Άρη. Μαυρογεννίδης θα πάρει τη θέση του Γεωργάτου όπως ακούσαμε. Λαγός. Παλιά για τον Μπάκιρ Ζίολ, θα υψώσει και πάλι το Σημεάκι ο πρώτος βοηθός που είχε πολλή δουλειά απόψε. Αλλά βλέπετε και σε αυτήν την περίπτωση ήταν λανθασμένη η απόφαση του. Διπλή αλλαγή λοιπόν για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, για τον Ολυμπιακό. Με τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη να παίρνει τη θέση του Γρηγόρη Γεωργάτου. Είναι έτοιμος και ο Νέρη Καστίγιο. Ποιος... Βλέπουμε τον Οκά. Στην θέση του Γιάννη Οκά λοιπόν. Ο Νέρη Καστίγιο. Ο Ρουβανός θα περάσει τη θέση του Κύπριου επιθετικού. Δεν αλλάζουν και πολύ τα πράγματα στην επίθεση για τον Ολυμπιακό που αυξάνει την παρουσία των Λάτιν ποδοσφαιριστών του. Και ενώ ο Νικοπολίδης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει στο Καφτατζόγλιο. Ενώ ακούτε και τα συνθήματα των φίλων του Ηρακλή που θέλουν να εμψυχώσουν την ομάδα του Σάβα Κοφίδη. Παρά το γεγονός ότι τα ευχάριστα νέα που περίμεναν δεν έρχονται τελικά από το γειτονικό γήπεδο της Τούμπας. Ο μάκρινο Κοστούλας, κεφαλιά του Ριβάλντο. Στεφανής με διπλή προσπάθεια, δεν κατάφερε να διώξει. Κέρδισε ο Τζότζεβιτς, πάσα για τον Ζιοβάνι. Ριβάλντο. Θα κάνει το λάθος, κατάλαβε την προσπάθεια του Βραζιλιάνου Στεφανής, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο. Από το tackling παρακαλώ του Ριβάλντο. Όλα αυτά στο 81ο λεπτό. 9 υπολείπονται για την λήξη της κανονικής διάρκειας αυτής της τελευταίας αναμέτρησης και για τις δύο ομάδες για ό,τι αφορά το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Της 300ης. Και ο Ολυμπιακός βρίσκεται πάρα πολύ κοντά με τον γκολ του Ριβάλντο από το 61ο λεπτό στην κατάκτηση μετά του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Στο να πετύχει το 10ο ντάμπλ της 80χρονης ιστορίας του. Γεμίζει επαλέ. Μπαλά φτάνει στον λαγό. Άνοιγμα για τον Σνάουσνερ μπροστά του Μαυρογεννίδης. Σνάουσνερ γύρισε και πάλι πίσω στον λαγό. Σέντρα για τον καπετάνο. Κατάφερε να καλύψει ο πάντος. Ο Επαλέ μάχεται εκεί με τον Ζιοβάνι. Ο Βραζιλιάνος κρατάει τον έλεγχο της μπάλας και ανοίγει για τον Ριβάλντο. Η μπάλα περνάει για τον σκόρερ του μοναδικού τέρματος μέχρι στιγμής της αναμέτρησης. Είδε τον Τζόζεβιτς να έχει ακολουθεί στην φάση, τον τροφοδότησε. Αυτός έστρωσε την μπάλα για τον Στολτίδη. Άνοιγμα δεξιότερα για τον Ταραλίδη. Και πάλι Ριβάλντο. Ποιος θα κερδίσει το φάουλ από τον Σνάουσνερ, ο οποίος δεν συμφωνεί. Δείτε ξανά. Ο Ριβάλντο είναι αυτός που τραβάει τον Σνάουσνερ από την φανέλα.
Διαφορετικά είδε τα πράγματα ο Βασίλης Θεροβίτσας. Ενώ βλέπετε 24 τα φάουλ από τους παίκτες του Ηρακλή, μόλις 7 για τους αντιπάλους. Ανατολάκης, ο του καπετάνου, θα παραχωρεί στο πλάγιο ο λόγος στον Γιάννη Πάγκο. Γιάννη. Επειδή σε αυτό το πρωτάθλημα αρκετές φορές έχουμε σκίσει σελίδες σεναριογράφων, θα πάρω αφορμή από ένα προηγούμενο σχόλιο για το αν το αποτέλεσμα αλλάζει. Για να δούμε αυτή τη φάση του Μπακιρτζίογλου. Μπάλα θα καταλήξει out. Έτσι έδειξε ο πρώτος βοηθός. Ναι, Γιάννη. Παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπες πριν, ότι ο Ηρακλής επιμένει παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα ή τα μέχρι τώρα όσα γίνονται στην Τούπα δεν ευνοϊκά γι' αυτόν. Γιατί ο Ηρακλής, αν κυνηγεί στην έκτη θέση, αν αυτή αποδειχθεί προνομίχως και μέσα από μια σειρά, αν μπορεί να βγει στο UEFA. Οφείλουμε να πούμε ότι δεν ήταν σχήμα λόγου η δηλώση του Σάβα Κοφίδη, ο οποίος καθόλου δεν προέταξε ούτε βαθμολογικό ενδιαφέρον ούτε τίποτε. Έμεινε ο ίδιος και κράτησε και την ομάδα του μακριά από όλα αυτά τις προηγούμενες ημέρες. Και δεν νομίζω ότι κάποιος από όλους όσους παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι να διαπίστωσε ότι η αγωνιστικότητα του Ηρακλή έπεσε κατά τη από τη στιγμή που χάνει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν και ραδιοφωνάκια στον ΠΑΟΚ του Ηρακλή άλλωστε γι' αυτό. Αυτό είναι ένα σχόλιο όχι μόνο που αφορά στον Ηρακλή, που αφορά γενικότερα αυτό το πρωτάθλημα με τους παίκτες όλων των ομάδων να προσπαθούν να αποδείξουν στον αγωνιστικό χώρο ότι παίζουν και για την αξιοπρέπειά τους. Βεβαίως. Καστίγιο, η προβολή του Στεφανή, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Διαμαρτύρεται ο Στεφανής. Ακούμπησα, βάζει και ερωτηματικό ο νεαρός αμυντικός μέσος του Ηρακλή. Εκεί δύσκολο να πει κανείς αν ακούμπησε τελευταίος. Η μπάλα βρήκε στο πόδι του Καστίγιο. Παρ' όλα αυτά το κόρνερ θα οδηγήσει τον Πρέντραγκ Τζόρζεβιτς κοντά στο Σημεάκι. Η ομάδα του, ενώ μπήκαμε στο 85ο λεπτό. Και υπολείπονται άλλα 5 στην τις όποιες καθυστερήσεις. Για το τέλος αναμέτρηση προηγείται με ένα 0. Κεϊτά έδιωξε με κεφαλιά, ο Ριβάλντο προσπάθησε να ελέγξει, δεν τα κατάφερε, ο Σεγκυρή θα δώσει τη λύση στην άμυνα για τον Ηρακλή και θα απομακρύνει θέλοντας να τροφοδοτήσει τον καπετάνο, η κεφαλιά του πάντου, είτε δεξιά είτε αριστερά, παραμένει ένα ξεχωριστό εργαλείο. Τζόρζεβιτς απομάκρυνε την μπάλα και όπως ορίζουν οι κανονισμοί, ο Τεροβίτσας είναι ιδιαίτερα αυστηρός, θα δείξει μία ακόμη κίτρινη κάρτα. Στον αρχηγό του Ολυμπιακού βεβαίως σημασία έχει σε αυτό το παιχνίδι για τους ερυθρόλευκους το να πετύχουν τον στόχο, να πάρουν την νίκη και να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Ο Νικοπολίδης μπλοκάρει την μπάλα. Ξεφυσάει, είναι η αγωνία, είναι η ένταση, είναι τα νεύρα. Και δείτε, πετάει την μπάλα μακριά ο Τζόρζεβιτς, ο Τεροβίτσας χωρίς να το πολύ σκεφτεί, έδειξε την κάρτα στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Σεγκυρί θα κοντρολάρει. Τροφοδοτεί τον Κεϊτά. Κατάλαβε την πάσα ο Ταραλίδης που δεν θέλει φυσικά να κάνει την κίνηση. Προτιμάει να αλλάξει με τον Μαυρογεννίδη. Να κρατήσει η ομάδα του τον έλεγχο της μπάλας. Άνοιγμα του Μαυρογεννίδη, ο Σεγκύρη θα κερδίσει. Θα συνεργαστεί. Τουλάχιστον προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Σνάουσνερ. Κέρδισε ο Ριβάλντο. Σνάουσνερ από μάκρυ προς τη μήνυ. Μπάλα φτάνει στον Τζόρτζεβιτς. Πάσα αριστερά για τον Καστίγιο. Στεφανής με προβολή θα απομακρύνει. Πάντως. 86 λεπτά παιχνίδι, πάντα 0-1. Ο Ολυμπιακός προηγείται από το 61ο λεπτό με τον γκολ του Ριβάλντο. Ταραλίδης, πάσα δεξιότερα για τον Μαυρογεννίδη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν καταλάβει ότι πρέπει να περάσει ο χρόνος και ενώ, όπως με πληροφορούν συνάδελφοι, η ΑΕΚ κάνει το σκορ στο Ολυμπιακό στάδιο 3-0 στον αγώνα με την Καλαμαριά. Φαντάζομαι μία ακόμη γιορτή του ποδοσφαίρου στο Ολυμπιακό Στάδιο από πλευράς των φίλων της Ένωσης. Είδατε το σπρόξιμο του Σνάουσνερ για το φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός και που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο παίκτης που έκανε την κάθετη πάσα στην φάση από την οποία προήλθε το γκολ του Ριβάλντο. Τελείω Τζόρτζεβιτς, κεφαλιά από τον Στολτίδη, μπάλα απομακρύνεται από την μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Καστίγιο για τον Ριβάλντο, προσπάθησαν να παίξουν το 1-2, έκοψε ο Παπαζαχαρίας, ο Ριβάλντο επιμένει, κοντά του και ο Γιωβάνι. Προσπαθεί εκεί να συγκρατήσει την μπάλα, τώρα πιέζει και τον Παλέ, ο Τεροβίτσας ασφυρεί στο φάουλ και πάλι το εκτελεί για τον Κεϊτά. Τζόρτζεβιτς, άνοιγμα για τον Ταραλίδη, ο οποίος
βρίσκεται κοντά στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει ξανά στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Καστίγιο και πάλι, άλλαξε την μπάλα με τον Τζόρτζεβιτς. Πάσα του Στολτή δεν πέρασε, τώρα ο Μπακιρτζίογλου. Αλλά πέρασε για τον Παπαποστόλου, ελέγχει σε εκείνο το σημείο Νικοπολίδης και θα μπλοκάρει ο διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού, κάτι λέει στον αντίπαλό του. Πιο ήρεμα. Η συμβουλή του Αντώνη Νικοπολίδη στον κατά πολύ νεότερο τον Παπαποστόλου. Κεφαλιά από τον Ταραλίδη. Δεν υπάρχει φάουλ για τον Τεροβίτσα σε αυτήν την προσπάθεια του Γιωβέα να κερδίσει την μπάλα. Ο Επαλέ μάχη αντική με τον Πάντο. Ακούτε τις φωνές του Φανάρα στον πάγκο του Ηρακλή, ενώ το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα χρειαστεί να επέμβει σε αυτήν την φάση. Ο Τεροβίτσα σαν να δείχνει ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό για τον Ζιωβάνι, ο οποίος έχασε την μπάλα από τον Πάπα Ζαχαρία, έπεσε στο έδαφος. Δείχνει να χωλαίνει, αλλά δεν φαίνεται πάντως να είναι κάτι το σοβαρό για τον Βραζιλιάνο. Σε λίγο συμπληρώνουμε το 81ο λεπτό. Ο Τεροβίτσα ζητάει μπάλα να πάει στην πλάγια γραμμή. Ντούσαν Μπάγεβιτς φτιάχνει το σακάκι του, κοιτάζει το ρολόι του. Στιγμές αγωνίας για τον Σερβοέλληνα τεχνικό. 4 λεπτά για τις καθυστερήσεις, ενώ ο Τζόρτζεβιτς ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό παραμένει. Ένα σκορ που φέρνει τους ερυθρόλευκους και πάλι στην κορυφή του πρωταθλήματος έπειτα από ένα χρόνο απουσίας μετά το double του Παναθηναϊκού. Πάντως θα κερδίσει το φάουλ από τον Επάλε. Ακούτε τους φίλους του Ολυμπιακού να ετοιμάζονται για την μεγάλη γιορτή, ενώ είδαμε σε επανάληψη το φάουλ του Επαλέ. Το σκόρο στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟ και Γάλεο 2-4. Ζιωβάνι για τον Ολυμπιακό τώρα. Υπό την πίεση του Κεϊτά, ο Βραζιλιάνος για τον συμπατριώτη του. Ριβάλντο μάχεται εκεί για να συγκρατήσει την μπάλα από την παρέμβαση του Κεϊτά. Άφησε για τον Καστίγιο. Κέρδισε ο Λαγός στην συνέχεια. Πάσα για τον Μπακιρτζίογλου και πάλι Λαγός θα χάσει από την παρέμβαση του Ταραλίδη. 4 λεπτά για τις καθυστερήσεις. Καστίγιο. Ρουγουανός μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει μπάλα out. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό παραμένει, ενώ παίζονται τα 4 λεπτά για τις καθυστερήσεις. Ο Καλλιώτης κάνει συστάσεις στον Φανάρα, στον γενικό αρχηγό του Ηρακλή, τον έχει αποβάλει Γιάννη Πάγκο. Γιάννη, σε ακούμε. Στο Φανάρα να πέρασε έξω. Μάλιστα. Αποβολή λοιπόν και στον γενικό αρχηγό του Ηρακλή. Και ενώ ήταν φάουλ νωρίτερα στον Επαλέ, ο Τεροβίτσας έδειξε πλάγιο. Νέο πλάγιο τώρα από την παρέμβαση του Πάντου. Τέλος ο Επαλέ. Από Αποστόλου στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα κοντράρι και έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Ο Ολυμπιακός μία ανάσα από το να κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Και ενώ ο Ηρακλής πιέζει, θέλοντας να ισοφαρίσει. Πάμε, πάμε, λέει ο Σαγκυρί. Φωνάζει και στους συμπαίκτες του, αλλά και στο κοινό, στο Καφτατζόγλιο, στους φίλους του Ηρακλή. Ο Επαλέ εκτελεί. Κεφαλιά από τον Στολτίδη, νέο κόρνερ. Στεφανής κάτι λέει στον Καστίγιο. Χωρίς λόγο αυτός ο εκνευρισμός, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αιτία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για μία ακόμη φορά πρωταγωνιστής είναι ο Καστίγιο.
εκτέλεσε και πάλι ο Επαλέ. Ο Ροβίτσα ζητάει όμως να επαναληφθεί η εκτέλεση, καθώς έχουμε κίτρινη κάρτα στον Ζιοβάνι. Έτρεξε νωρίτερα να συμπαρασταθεί στον Καστίγιο. Ενώ σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό παραμένει. Σκορ τίτλου για τους Ερυθρόλευκους. Η σέντρα του Επαλέ δυνατή για τον Πάπα Ζαχαρία. Τον γυρίζει στο Σνάουσνερ. Σηκώνει το Σιμεάκι ο πρώτος βοηθός για να αποδείξει σε θέση offside. Όπως έδειξε δύο παίκτες του Ηρακλή. Τελευταίες στιγμές αγωνίας. Κίτρινη κάρτα θα έχουμε στον Πάντο για καθυστέρηση. Ενώ Ντούσαν Μπάγεβιτς θα κάνει την αλλαγή βάζοντας στο παιχνίδι τον Παντελή Καφέ στη θέση του Ριβάλντο. Μεγάλος πρωταγωνιστής και αυτής της αναμέτρησης του Ολυμπιακού. Σε αυτή την φάση κατάφερε να νικήσει τον Αμπάρι. Ένα γκολ που κρίνει τον πρωταθλητή. Ακούμε τον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο. Έχουν βγει τα μπλουζάκια, το πιο γλυκό από τα 33 πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Τα μπλουζάκια όπως είχαν κάνει δύο χρόνια πριν και στην Ξάνθη εμφανίζονται και σήμερα. Ένα υπέρχος του Ολυμπιακού φοράει τα λευκά μπλουζάκια με τα κόκκινα γράμματα, το πιο γλυκό από τα 33. Το πάρτι έχει ξεκινήσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Νάτος ο Παντελής Καφές. Και ενώ ο Νικοπολίδης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αναμένουμε το σφύριγμα του Τεροβίτσα. Κεφαλιά από τον Καστίγιο, πρωταθλητής Ελλάδος για την σεζόν 2004-2005, Ολυμπιακός νταμπλούχος μετά το κύπελο και το πρωτάθλημα στον Πειραιά, χάρη στο γκολ του Ριβάλντο στο 61ο λεπτό. Ας ακούσουμε τον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πάνε. Τους βλέπετε από στην κερκίδα που βρίσκονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Βλέπετε ότι γίνεται αποθέωση. Αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού μπαίνουν μέσα να αποθεώσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού, να φτάσουν κοντά στα ενδάλματά τους. Μια πορεία που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα του Πειραιά. Για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Που ακούμε στο μικρόφωνο του Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο. Αργότερα ο προπονητής του Ολυμπιακού, αργότερα θα μιλήσω, πάει κατευθείαν στα αποδυτήρια. Βεβαίως. Πενθυμίζω μετά στην εκπομπή «Παίξτε μπάλα» όλο το ρεπορτάζ από το Καφτατζόγλιο, ενώ οι παίκτες του Ηρακλή από την άλλη πλευρά δέχονται το χειροκρότημα των φίλων του Γυρεού και βλέπετε τους παίκτες του Ντούσαν Μπάγεβιτς, όλη μία αγκαλιά να πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του ντάμπλ. Ενδέκατο ντάμπλ για τους Ερυθρόλευκους. Στα 80 χρόνια ιστορίας. Ακούμε τον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο. Τάσο, δύο λόγια. Τάσο πάντως. Ευχαριστώ τον Θεό που σε αυτές τις στιγμές. Είναι ανεπανέλθετο. Ευχαριστώ. Μικρή διακοπή, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Όπως και το 1997 είχε καταφέρει να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα σε αυτήν που οι φίλοι του Ολυμπιακού αποκαλούσαν την εποχή των πέτρινων χρόνων. 25 Μαΐου του 1997 κέρδισε το τελευταίο. Το 2003. Το 89 χρόνια λοιπόν, 11ο ντάμπλ στην 80χρονη ιστορία του Ολυμπιακού, 33ο συνολικά στην ιστορία του, χάρη στον γκολ του Ριβάλντο στο 61ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός που ήθελε και το έδειξε από νωρίς το παιχνίδι όσο τίποτε άλλο αυτό το πρωτάθλημα και σε αυτήν την αναμέτρηση με τον Ηρακλή που στάθηκε απέναντι στον ταμπλούχο με τον καλύτερο τρόπο. Δείτε την φάση που έκρινε την αναμέτρηση, την συνεργασία του Ριβάλντο με τον Τζόρτζεβιτς που πέρασε την κάθε την παλιά την κατάλληλη στιγμή εκεί όπου ο Ριβάλντο τσίμπησε την μπάλα με το αριστερό και με το ίδιο πόδι πέφτοντας στο έδαφος νίκησε τον Γιώργο Αμπάρη στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του και κάνοντας το Ηρακλής Ολυμπιακός 0-1. Αυτό είναι και το σκορ αυτής της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός που παίρνει και το πρωτάθλημα λοιπόν επιστρέφοντας κυρίαρχος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έπειτα από το double του Παναθηναϊκού την περσινή σεζόν με πρωταγωνιστή βεβαίως τον Ριβάλντο, παίχτης που έκανε την διαφορά και σε αυτήν την αναμέτρηση για τους Ερυθρόλευκους και που χαρίζει απλόχερα αυτόν τον τίτλο στην ομάδα του Πειραιά.
Την ίδια στιγμή βεβαίως θα έχουν ξεσπάσει πανηγυρισμοί και στην Αθήνα, στον Πειραιά. Η τελευταία φάση του αγώνα με τους πανηγυρισμούς στον πάγκο του Ολυμπιακού. Και ενώ ο Ντούσαν Μπάγεβιτς κατευθυνόταν στα ποδητήρια, τρελή πανηγυρισμοί για τους παίχτες του Ολυμπιακού. Βλέπετε με τα γνωστά μπλουζάκια. Αυτό είναι το πιο γλυκό πρωτάθλημα, όπως αναγράφεται σε αυτά. Και ενώ βλέπετε οι φίλοι του Ολυμπιακού συνεχίζουν αυτήν την φιέστα, ενώ νωρίτερα πλάνα από τα ποδητήρια, τα συγχαρητήρια από τον γιατρό του Ολυμπιακού στον τεχνικό της ομάδας, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, που έφερε ξανά τον Ολυμπιακό στην κορυφή, τόσο στην πορεία του στο κύπελο όσο και σε αυτήν στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πρωταθλητής και κυπελούχος Ελλάδος. Εμείς υπενθυμίζουμε, ακολουθεί εκπομπή Παίξτε Μπάλα με τον Παύλο Παπαδημητρίου, όλο το ρεπορτάζ από αυτή την αναμέτρηση και βεβαίως τις υπόλοιπες και το πώς κρίθηκε η μάχη του τίτλου. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Να είστε όλοι καλά, γεια σας. Κοιτάξτε εκεί τι γίνεται. Ο Τζιοβάνι στο διάδρομο των αποθητηρίων μπαίνει μαζί με τους άλλους, ο Καστίγιο, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Κοστούλας με τον Μπουρουτζίκα, ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, ο Ριβάλντο, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς τους περιμένει με τα μανίκια σηκωμένα στην πόρτα των αποθητηρίων. Ασφαλώς πολύ σημαντικές στιγμές και για τον ίδιο. Μετά από όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της ταραχώδους και περιπετειώδους σεζόν για τον Ολυμπιακό, ο Τάσος πάντως, όλοι στα αποθητήρια, ο Γρηγόρης Γιωργάτος, μετά από την νίκη πρωτάθλημα, να και οι άλλοι, ο Τάκης Περσίας, ο Γιάννης Οκάς, που περνούν για να μπουν στα αποδυτήρια με τον Γιώργο Ανατολάκη. Εικόνες πριν από λίγα δευτερόλεπτα από το Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να μην έχουν φύγει ακόμη. Βλέπετε τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο Καφτατζόγλιο, σε λίγο θα αποχωρήσουν. Και σε πολύ λίγο θα σας δείξουμε και άλλα πλάνα, κυρίες και κύριοι, και άλλη εικόνα. Θα έχουμε και τα πρώτα σχόλια του Τάκη Λεμονή εδώ στο στούντιο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε. Η επιτυχία της ομάδας. Σίγουρα, αν δούμε οι περσινές πρώτες θέσεις, οι δύο πρώτες θέσεις, ότι οι δύο ομάδες είχαν από 24 νίκες και φέτος πήγαν στις 19, αυτό σημαίνει ότι είχαν πολλές απώλειες. Με τα ελληνικά δεδομένα βέβαια. Μάλιστα. Για μένα ήταν πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι είχαμε έτσι μια συγκλονιστική, μπορώ να πω, εξέλιξη στο πρωτάθλημα. Έτσι είναι. Ήταν ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Θα πάμε στο Λάμπρο Μπαλάφα, αφού παρακαλέσω τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Κατερίνα Βάχλα να βρούμε τα πλάνα τα οποία με τις σκηνές τις οποίες εκτυλίχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη. Αυτά τα πλάνα σας παρακαλώ πάρα πολύ να δείξουμε. Και πάμε στο Λάμπρο Μπαλάφα και τον Σάβα Θεοδωρίδη. Παύλο, κύριε Θεοδωρίδη, μιλάμε με τον Δήμαρχο του Ολυμπιακού, τον κύριο Αγραπίδη. Απευθείας ρεπορτάζ να φωταγωγηθεί όλος ο Πειραιάς, να υποδεχτεί την ομάδα του Πειραιά, τον Ολυμπιακό, η οποία θα φτάσει σε περίπου 1,5-2 ώρες από τώρα στον Πειραιά. Σε πολύ λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα, θα τον έχουμε μαζί μας να μας πει και ο ίδιος τα πρώτα του σχόλια για αυτή την σημερινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στους τίτλους. Ολυμπιακός στο 8ο πρωτάθλημα τα τελευταία 9 χρόνια, 33ο της ιστορίας του. Τον ακούτε να μιλάει live τον κύριο Θεοδωρίδη, ρεπορτάζ είναι, σας το μεταφέρουμε απευθείας, μιλάει με τον κύριο Αγραπίδη. Τον κύριο Αγραπίδη, για την επιστροφή της ομάδας και την υποδοχή της. Ποιος ξέρει τι είχαν μαζευτεί εδώ πέρα σήμερα. Άστα, εμείς δώσαμε. Ο κύριος Σάββας Θεοδωρίδης λοιπόν. Λάμπρο, κόψτε λίγο να τον ακούσουμε. Κύριε Θεοδωρίδη, είμαστε ζωντανά στον Αλφα. Δύο σχόλια για αυτό το τίτλο του Ολυμπιακού, επιστροφή. Ήτανε μετά από ένα χρόνο. Το μεγαλύτερο ντάμπλ που πήρε ο Ολυμπιακός στην ιστορία, ειδικά το πρωτάθλημα, όχι το κύπελο. Ο Ολυμπιακός είναι συνηθισμένος σε αυτά τα πράγματα. Σας πληροφορώ ότι από εδώ και μπρος τα επόμενα πρωταθλήματα θα είναι παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Όπως με ακούτε. Παλέψαμε με θεούς και δαίμονες, όπως είδατε. Οι άλλοι παίζανε φιλικά παιχνίδια και εμείς δώσαμε 35 ντέρμπι. Είδατε το Καφτατζόγλιο σήμερα, είχε πάνω από 20.000 κόσμο. Σε ποιο μάτσο ο Ηρακλής, πάνω από 4.000 κόσμο, δεν μαζεύσε κανένα μάτς. Ήρθαν όλοι εδώ, δημιουργήσαν ατμόσφαιρα. Καλά κάνανε οι άνθρωποι. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, έπαιξε την μπάλα του, πήρε την νίκη. Και το δυστύχημα για τους φιλάδους ήταν που δεν ήταν σε καλή κατάσταση στο γήπεδο για να δουν και καταπληκτικό ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό, παίζει τα τελευταία παιχνίδια. Το πρωτάθλημα αυτό το αφιερώνουμε
καταρχήν το αφιερώνω εγώ προσωπικά στον προπονητή του Ολυμπιακού. Πρώτα στον πρόεδρο, μετά στον προπονητή, στους παίκτες του Ολυμπιακού, σε όλο το βοηθητικό team του Ολυμπιακού, γιατί ξέρετε, μια ομάδα την απαρτίζουν όλοι όσοι εργάζονται σε αυτή την ομάδα, στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι 25 άτομα αυτοί. Είναι ο γιατρός μας, έρθε, φυσιοθεραπευτές, ναι. Ο οδηγός του Πούλμαν, οι μάγειροι, οι κοπέλες που βαστάνε τους κοιτώνες του Ολυμπιακού, οι πάντες έχουν συμμετοχή. Προσέξτε, εμείς είμαστε ομάδα. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Τι σας μετέφερε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, με τον οποίο μιλήσατε νωρίτερα στο τηλέφωνο? Ήταν ενθουσιασμένος, ήταν πολύ συγκινημένος ο άνθρωπος. Και μίλησε και με τον προπονητή, τον κύριο Μπάγεβιτς. Ήταν, τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Σε αυτές τις στιγμές, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Η βραδιά στον Πειραιά, πώς θα συνεχιστεί για τον Ολυμπιακό, μιλάγατε με τον κύριο Αγραπίδη. Εμείς, με πήρε ο Δήμαρχος τηλέφωνο, με είχε πάρει και το μεσημέρι. Πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Ξέρετε, είναι φωταγωγηθεί ο Πειραιάς. Αυτό θα το έκανε μόνος του Δήμαρχος. Δεν ήταν προτροπή δική μου. Θα φωταγωγηθεί ο Πειραιάς και μετά θα πάμε εμείς στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Όπου θα έχει μαζευτεί ο κόσμος, γιατί αντί να μαζεύονται στους δρόμους, Ομόνοιες και τέτοια, προτιμώ εγώ να μαζευτούμε στο δικό μας σπίτι για να ευχαριστεί και ο κόσμος και να κάνει μια γιορτή. Παρόλο που θα επακολουθήσει, από ό,τι άκουσα, πολύ μεγάλη γιορτή του Ολυμπιακού μέσα στη βδομάδα για την κατάκτηση των δύο τίτλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, Λάμπρο, για αυτούς που παρακολουθούν τον Α τώρα και είναι οπαδοί του Ολυμπιακού, βεβαίως τονίζουμε ότι οι πρωταθλητές επιστρέφουν και πάνε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Για να χαιρετήσουμε τον κόσμο τους. Από εδώ. Συγγνώμη. 10:30 αναχωρεί η πτήση του Ολυμπιακού από το Θεσσαλονίκη. Γύρω στις 11:10 θα είναι το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί και πέρα η αποστολή του Ολυμπιακού, καθώς έχουν πάει με πούλμαν στο αεροδρόμιο, θα πάνε στο στάδιο Καραϊσκάκη, όπως ακούσαμε τώρα και από τον κύριο Θοδωρίδη. Περισσότερο ρεπορτάζ σε λίγο, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε, θα είμαστε και πάλι μαζί για να δείτε πια αναλυτικά τις φάσεις, να θυμηθείτε και μπροστά στην κάμερα στο Λάμπρο Μπαλάφα θα μιλήσουν οι πρωταγωνιστές της κατάκτησης και του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό μετά το κύπελο 11ο ντάμπλ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Πάμε σε break και γυρίζουμε. Κοιτάκι λεμονί, όπως και να έχει. Βρέθηκε και ο Παναθηναϊκός πολύ κοντά σε αυτό το πρωτάθλημα, έτσι. Σίγουρα, τελευταία αγωνιστική που κρίθηκαν όλα. Από εκεί και πέρα όμως, το τέλος ήταν αυτό και δεν αλλάζει. Το τέλος ήταν αυτό, γιατί ούτως ή άλλως τα πάντα στη ζωή και κυρίως στο ποδόσφαιρο κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Σίγουρα, αυτό είναι κανόνας παντού. Έτσι, ο πρώτος τα παίρνει όλα, ο δεύτερος τίποτα. Βέβαια και η συμμετοχή στο Champions League. Βέβαια, αυτό είναι, στην περίπτωσή μας δεν είναι τίποτε. Είναι σημαντική, αλλά ο τίτλος είναι αυτός που μένει στην ιστορία. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Τάκης Λεμονής. Εσείς βλέπετε τον Κωνσταντίνο και τον Νίκο Μαχλά. Εμείς μπορούμε να συνδεθούμε σε λίγο και με τον Πάνο Βόγλη και που είναι στο Ηράκλειο και με τον Μάκη Μπεκιάρη για να δούμε εικόνα. Να πάω για λίγο στη Ράνια Αλευρά. Καταρχήν, Ράνια, σύστησέ μας και τα υπόλοιπα παιδιά. Με αυτή τη τηλεόραση είχαμε, κατάλαβες τι θέλω να πω, και τα ψυχικά αποθέματα και αυτό και κάναμε τον τάπη. Δώσε μας και την είδηση πριν φύγεις. Τελειώνει το συμβόλαιο, τι θα κάνει ο Γιώργος Ανατολάκης? Άστο, αυτό άστο, ερωτηματικό. Τι θέλεις να κάνεις, η ψυχή σου τι θέλει? Εντάξει, το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θέλω να μείνω στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, άλλη επιστροφή και καλά πανηγύρια. Παύλο, αυτά. Και νομίζω ότι ο Γιώργος Ανατολάκης στέλνει και το μήνυμά του στη διοίκηση του Ολυμπιακού υπό την έννοια ότι απαντά στην ερώτησή σου λέγοντας ότι εγώ θα ήθελα να μείνω. Και από εκεί και πέρα μέλλει να δούμε τι θα γίνει με όλες τις ανανεώσεις, όχι μόνο με του Γιώργου. Σαφώς υπάρχουν 12 ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό. Πόσα είναι? 12. 12, 12 ανοιχτά μέτωπα. Υπάρχει και το θέμα του προπονητή βεβαίως. Όλα αυτά θα τα δούμε στις αμέσως προσεχείς ημέρες. Η αποστολή του Ολυμπιακού Παύλου φεύγει τώρα, πάει στο αεροδρόμιο Μακεδονία και από εκεί αναχωρεί για το Ελευθέριος Βενιζέλος και στη συνέχεια, όπως είπαμε, στο Καραϊσκάκι. Να πούμε ότι πριν μέσα στους πανηγυρισμούς υπήρξε μια ένταση, καθώς απ' έξω κάποιοι οπαδοί σπάσαν τα τζάμια των αποδυτηρίων του Ολυμπιακού και πετάξαν 2-3 καπνογόνα μέσα. Υπήρξε μια μικρή ένταση, αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνεις και εσύ και όσοι μας παρακολουθούν, δεν στάθηκαν σε αυτό οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Θέλησαν να πανηγυρίσουν γιατί οι στιγμές που ζουν και ο καπνός είναι από το καπνογόνο που μας είπε προηγουμένως ο Λάμπρος Μπαλάφα. Ακούστε τι γίνεται. Εντάξει τώρα. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις βεβαίως δικαιολογούνται και κάποιες τραβηγμένες εκφράσεις. Ίσως είναι και η, θα έλεγε κανείς, η έκφραση
τις απελευθέρωσε από την ένταση των παιχτών του Ολυμπιακού. Βλέπετε απ' έξω παντού στη Ρακλή, οι οποίοι έσπασαν τα τζάμια και έριξαν και ένα καπνογόνο μέσα στο γήπεδο. Γενικώ τραβηγμένες. Χοροπηδάνε οι παίκτες του Ολυμπιακού, τραβηγμένες συμπεριφορές, αλλά τέτοια ώρα νομίζω ότι και κάποιοι. Το να πανηγυρίζουν οι παίκτες σαν μικρά παιδιά μαζί με τους οπαδούς. Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά ο Καστίγιο, ο Τζοβάνι, ο Γιωργάτο, άνθρωποι που έχουν ταυτιστεί. Αυτό είναι σωστό! Πρωτάθλημα και κύπελλο στον Ολυμπιακό! Αυτό είναι σωστό! Αυτό είναι σωστό! Πρωτάθλημα και
Κύριε Μπαγεβίτς, έσπασαν καρδίες, ε? Έτσι, μάλλον. Στο τέλος, όλα καλά. Η δικιά σας καρδιά πώς ήταν στα τελευταία λεπτά? Η δικιά μου καρδιά είναι καλά. Έχω δυνατή η καρδιά, πιστεύω. Ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα? Σήμερα, γιατί όλα όσο είχε, το πήρε καλά. Ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα που όσα έχετε πάρει με τον Ολυμπιακό? Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα ήταν. Και ψυχολογικά και από τα προβλήματα, από πολλά πράγματα. Και τύχαια. Πρωτάθλημα και πρωτάθλημα μία που δεν ήξερες από τότε που καταβήκαμε ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Όταν ήρθε κοντά και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Στο τέλος, δίκαια κερδίζαμε σήμερα, πιστεύω. Και τύχαια πήραμε και το πρωτάθλημα γιατί αξίζαμε. Και είμαστε καλύτεροι, πιστεύω. Κύριε Θοδωρίδη, τα καταφέρατε. Όχι μόνο εσείς, όλους ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε. Εγώ είμαι μέλος του Ολυμπιακού, είμαι μέλος της διοικήσεως. Αυτά ανήκουν στον πρόεδρο, σε όλη τη διοίκηση του Ολυμπιακού, σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, τον απέραντο αυτόν τον κόσμο, στον προπονητή και στους παίκτες.